Καλησπέρα σας τηλεθεατόπουλά μου, γεια σας. Είμαστε εδώ κοντά σας και αυτή την Κυριακή, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, συνεπείς πάντα στην ώρα μας και στη μέρα μας. Ζωντανά εδώ, περιμένουμε από εσάς την επικοινωνία, όπως ξέρετε, και την περιμένουμε τηλεφωνικά στο 212 212 42 και 70. Θέλουμε να μας τηλεφωνήσετε για όποιο λόγο γουστάρετε και μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι. Όπως επίσης, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκπομπή μας, τηλεφωνείτε στο 212-212-4900. Για να παίξετε στα παιχνίδια μας, τηλεφωνείτε στο 210-60-43-310. Εφημερεύονται να πω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τηλεθεατόπουλα μου, είμαστε σε mood έτσι πολύ ωραίο μετά από το χθεσινό πέρασμα αυτών των δύο ανθρώπων, αυτού του ζευγαριού που μας έχει πραγματικά στιγματίσει. Ένα ζευγάρι που πολύ αγαπήσαμε, με μεγάλη δυσκολία σήμερα δεν είναι μαζί μας, με μεγάλη δυσκολία από την πλευρά μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους άνθρωποι, τέτοιου είδους προσωπικότητες, είναι δύσκολο να τις εγκαταλείψει κανείς τηλεοπτικά. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, όμως το όνομα του ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν, έπρεπε να τους αποχωριστούμε. Το σίγουρο είναι ότι σας ευχαριστούμε όλους εσάς που στείλατε τα tweets σας. Στο γιατί... χάστα κανείτε εσείς ναι. Φυσικά, πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τηλεθεατόπουλά μου, που μπήκατε στη διαδικασία αυτή, γιατί πραγματικά τα διάβασαν και η Κατερίνα με τον Γιώργο. Φυσικά. Και πραγματικά πήραν πάρα πολλές ιδέες από όλα αυτά που γράψατε και η συμβολή σας ήταν ουσιαστικότατη, θέλω να σας πω. Ωστόσο, περιμένουμε πάντα να μας στέλνετε τα tweets σας, γιατί είναι κάτι το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει και μας έχει δώσει μεγάλη χαρά και χαιρόμαστε όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην παρέα μας και μας δίνουν ιδέες και συμβουλές με αυτόν τον τρόπο. Έστω διαδικτυακά τουλάχιστον. Ναι. Και μια και λες διαδικτυακά, για ρίξε τα διαδικτυακά. Τα δικά μου, τα ωραία. Στο Anita Sos, λοιπόν, papakialphatv.gr. Περιμένουμε τα email σας, βοήθειες και προσφορές φυσικά. Είμαστε εδώ, κοντά μας Anita, γιατί δεν το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το ελληνικό mail ΑΕ. Με τρεις γεύσεις Anita, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τρεις είναι. Τρεις γενικότερα. Κρόκο Κοζάνης, μέλι μάνης και μαστίχα χίου, το μέλι μας. Και τα παξιμάδια μας, το μικιό, το μικρό, το ωραίο, με έξι γεύσεις. Ωραία. Ήρθε και το καλοκαίρι λιγάκι, δεν είμαστε και πολύ καλά. Καλά που λες τις γιατί έχει άγχος ο κόσμος. Θα είναι τρεις σου... γεύσεις, θα είναι έξι. Και όταν έχεις απέναντί σου και την Kim Basinger της εκπομπής, τη Μαριάννα Μητά. Βέβαια. Το καλοκαίρι έρχεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, ο Τάσος Γιωτάκος είναι κοντά μας, οικονομικός σύμβουλος. Η Ανθούλα Ιωνή είναι αστρολόγος, πολύ έμπειρη αστρολόγος και έχει έρθει στην παρέα μας. Κάτι έχω πάθει, παιδιά, παρέα, εικονό, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει σήμερα, δεν βγαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα, Ανίτα. Καλώς ήρθες, φίλη μου. Καλώς σας βρήκα. Ανθούλα, έχεις να μας πεις κανένα νέο αστρολογικό? Έχω να πω ότι ο Μάιος είναι σαφώς καλύτερος μήνας. Γιατί άρχισε να μου λέει ο Γιωτάκος ότι ξεκινάει, λέει, ερωτικός Μάιος. Ναι, τα λέγαμε νωρίτερα. Είναι ένας ερωτικός μήνας. Α, είναι ερωτικός. Γενικότερα ή ο συγκεκριμένος του 2014. Ο συγκεκριμένος, ναι. Κυρίως προς τα μέσα του μήνα. Έχουμε μία ωραία πανσέλινο στο Σκορπιό. Πάθη, ζήλιες, εντάσεις, θέματα σχέσεων έρχονται στην επιφάνεια. Κινείται το σύστημα, δηλαδή. Κινείται το σύστημα. Ωραία. Και καλούμαστε παράλληλα να κάνουμε την υπέρβαση και να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Κάτι που το είχαμε λίγο αμελήσει. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι ένας καλύτερος μήνας και όσο προχωράμε και μπαίνουμε και στον Ιούνιο, τα πράγματα εξομαλύνονται. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολες οι λύσεις. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι καλά τα νέα, Ανθούλα. Βελτιωνόμαστε. Πάρα σταδιακά πολύ όμως. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ, σταδιακά. Δηλαδή. Καψούρα, πάρα φούλα. Πολύ ωραία. Εάν το θέλεις. Η Μαριάννα η Μητά τι λέει το κορίτσι. Καλησπέρα. Αφού κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα, σημαίνει ότι θα έχω και πάρα πολύ δουλειά εγώ. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα θα έλεγα ότι ο Θάνος μου θυμίζει λίγο το Μίκη. Το Ρούρκ. Ή το Μάους. Το αφήνω ανοιχτό. Το Μίκη. Θες να μου το ξαναπείς, δεν το καταλαβαίνω. Λέω σήμερα. Μου θυμίζει λίγο κάτι από Μίκη Ρου. Σε 9,5 εβδομάδε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τις κατσιμάστε σε 9,5 εβδομάδε. Έχει ένα στυλ. Έχει όμως το δικό του στυλ, θέλει. Μοναδικό. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματά μας, τηλεθεατόπουλά μου, για εσάς που ενδιαφέρεστε, θέλω να σας μιλήσω για τη μεγάλη οντισιόν για τη νέα ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα, η οποία θα λάβει χώρα στο Θέατρο Πάνθεων στις 12 Μαΐου στις 11 η ώρα το πρωί. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο Νίκος Καρβέλας, ο Γιάννης Κακλέας και η Panic Gold ανακοινώνουν τη μεγάλη οντισιόν για τη νέα ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα που θα ανέβει τον επόμενο χειμώνα με πρωταγωνίστρια την Άννα Βύση. Καλούνται λοιπόν νέοι άνδρες από 18 έως 30 ετών για το ρόλο του πρωταγωνιστή με φωνητικές δυνατότητες σε ροκ και λυρική μουσική. Όμως οι δυνατότητες στη λυρική μουσική είναι αυτές που είναι οι απόλυτα οι επιβεβλημένες. Με ικανότητες στην υποκριτική χωρίς να είναι απαραίτητη,
η προηγούμενη θεατρική εμπειρία και παιδεία, ευπαρουσίαστηκε σε καλή φυσική κατάσταση. Άρα λοιπόν, ξαναλέμε ότι καλούνται νέοι άνδρες από 18 έως 30 ετών, αγόρια ψάχνουν όπως καταλαβαίνετε, για το ρόλο του πρωταγωνιστή, με φωνητικές δυνατότητες σε ροκ και ιδιαιτέρως στη λυρική μουσική. Λυρικούς τραγουδιστές βασικά, με ικανότητες στην υποκριτική, χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη θεατρική εμπειρία και παιδεία, ευπαρουσίαστηκε σε καλή κατάσταση. Τα βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στο info.papakipanigold.com έως τις 8 Μαΐου του 2014. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο Πάνθεων στις 12 Μαΐου στις 11 η ώρα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμμετάσχουν σε αυτό. Λοιπόν, αυτά τη λιθατόπουλά μου. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να στείλετε mail και τα λοιπά για περισσότερες διευκρινήσεις. Και το Twitch μας μην ξεχνάμε. Το χάσετε κανείτε SOS. Το Twitch μας μην ξεχνάμε. Ναι. Φυσικά θες να πούμε και τα δώρα μας που έχουμε σήμερα στα παιχνίδια βέβαια, μας. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα δώρα στα παιχνίδια μας. Έχουμε και Panasonic τηλεόραση. Γιατί χθες το ζευγάρι δεν μας άφησε να παίξουμε πολύ, να πούμε. Panasonic Smart Viera LED 42 inch. Είναι το super δώρο, η super τηλεορασάρα. Η ωραία που κυκλοφορεί στην πιάτσα αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 το καλύτερο τηλεορασόν είναι. Και Louis Cruises, ρουχοδό κρουαζιέρα. Κουσάντα η Τουρκία. Πάρα πολύ ωραίο δώρο και αυτό. Λιμενικά όλα κομπλέ, πλήρη διατροφή, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Λοιπά έξοδα, ψυχαγωγία εν πλώ και ειδικό πακέτο ποτών. Τι άλλο θέλουμε. Και είναι μια κρουαζιέρα που ξεκινάει από τα ελληνικά νησιά, φτάνει μέχρι το Κουσάντα στην Τουρκία. Και πάλι πίσω. Από τη Louis Cruises με αγάπη. Louis Cruises με αγάπη. Και από εμά. Οπότε τηλεθεατόπουλά μου και πολλά άλλα δώρα βέβαια. Τηλεφωνείτε εσείς για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας μετά στο 60-43-3-10, αμαλάχη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Είμαστε ready. Πανέτοιμοι. Παιδιά, ακούστε, νομίζω ότι η εποχή αυτή που άνοιξε αυτό το ζευγάρι, μας έφερε ένα κλίμα, δημιούργησε. Έχω την εντύπωση ότι ταιριάζει απόλυτα και με το αίσθημα αυτό που έχουμε, την καλοκαιρινή αίσθηση και την διάθεση για ανάταση κτλ. Για να δούμε σήμερα τι θέματα θα έχουμε. Εδώ, να περάσει παρακαλώ. Έχει μείνει εκεί το Κατερίνα Γιώργος, παιδιά. Δεν θέλετε να το χαλάσετε, έτσι. Με τίποτα. Δεν θέλετε. Δεν θέλετε να φύγουν ποτέ η Κατερίνα και ο Γιώργος. Η ωραία του καματερού και το θύμα του ημιτού. Οκ, λοιπόν, θα παραμείνουμε με αυτή την κάρτα σε όλη τη σεζόν. Μέχρι το τέλος. Αρνούνται οι τεχνικοί να διώξουν το Κατερίνα Γιώργος από μπροστά μας. Αρνούνται και επίσης να το δείξουν. Α, μάλιστα. Όχι, δεν είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος, είναι όμως ο Βαγγέλης τηλεθεατόπουλά μου. Για να περάσει, παρακαλώ. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σας, Βαγγέλη, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χάρηκα που σας γνωρίσα από κοντά. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα. Γνωριζόμαστε. Τώρα γνωριζόμαστε. Μόλις ξεκίνησε η σχέση μας. Το μόνο που δεν συγχώρησα στη ζωή μου. Μάλιστα. Ήταν ο εκβιασμός. Εκβιασμός. Ναι. Δεχτήκατε ή κάνατε. Δέχτηκα εκβιασμό. Δεχτήκατε εκβιασμό, Βαγγέλη. Ναι, από τους συνεργάτες σας. Από τους συνεργάτες μου. Ναι, μεγάλο εκβιασμό. Του τύπου. Του τύπου. Άλλα ήρθα να πω στην εκπομπή. Ναι. Άλλα με βάζουν να πω. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να καταθέσω ένα απώνω ψυχής στην εκπομπή σας. Μαζί με τη γυναίκα μου. Και κατάλαβα ότι η εκπομπή σου δεν ανταποκρίνεται στα κοινωνικά θέματα. Μην γίνετε λίγο πιο σαφείς όμως για να καταλάβετε τι λέτε. Γιατί λέτε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Μιλάτε για εκβιασμό. Ναι, είμαι στην εκπομπή σας φαν. Σας παρακολούθησα. Είμαι από την Πάτρα. Σας παρακολούθησα. Χρόνια σας παρακολουθώ. Αλλά ευνηδιάστηκα τόσο που δεν το περίμενα. Μάλιστα. Και λυπήθηκα. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, άμα θες, σταματάς την εκπομπή. Με δέχεστε. Αν θέλετε να καταθέσω τα προβλήματά μου. Ακούστε. Τον πόνο ψυχή που έχουμε. Εγώ και η γυναίκα. Αυτά που βιώνουμε. Την ανεργία που έχουμε. Και αυτά είμαι πρόθυμος να τα πω. Θέλετε να πω τα σενάρια που μου είπαν οι συνεργάτες σας. Ακούστε, κύριε Βαγγέλη, ακούστε λίγο. Επειδή εδώ αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι πάρα πολύ έντιμο από την πλευρά σας. Γιατί δεν είναι έντιμο? Θα σας πω κάτι. Μιλάτε για εκβιασμό. Ναι, δεν έχει εκβιάσει ποτέ κανένας να έρθει στην εκπομπή μας. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που έρχεστε εδώ υπογράφετε ένα χαρτί και ερχόσαστε οικειοθελώς και με την απόλυτη δική σας βούληση. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν σας πίεσε κανένας να έρθετε. Ήρθα εγώ να πω και μου είπαν ότι αν δεν πεις αυτά που είναι να πεις. Καλύτερα να φύγει για την Πάτρα. Μάλιστα. Τα κοινωνικά θέματα δεν σας αγγίζουν. Mm-hmm. Δεν σας αγγίζουν. Άλλα ήρθα να πω, άλλα μου πάνε. Ωραία, θέλετε να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Μπορώ να τα πω. Γιατί δεν κάνετε αυτό λοιπόν και μπαίνετε στη διαδικασία
να διαβάλλετε. Δεν μ' αρέσει ο εκβιασμός, κυρία Άνιτα. Ποτέ δεν δέχτηκα, γιατί εγώ φοράω παντελόνια. Ναι. Τώρα αν θέλανε σε εργάτες να τα φοράσω φουστάκι. Γιατί τα παντελόνια που φοράτε δεν τα τιμήσατε πριν πάρα στον πολύ, αέρα, κυρία. Λοιπόν, αφού δεχτήκατε αυτόν τον εκβιασμό, κυρία μου. Τα τιμάω. Μα γιατί πρέπει να μάθετε. Γιατί να βγείτε στον αέρα για να διαβάλλετε τους συνεργάτες. Σας πείραξε. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Τότε... Όμως αυτό που κάνετε είναι ναι. κάτι το οποίο είναι εκβιαστικό και το κάνετε εσείς. Δεν σας εξεβίασε κανένας να βγείτε στον αέρα. Ναι. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ για κανένα. Ναι, ναι. Μπορείτε να ρωτήσετε όλους τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ. Ναι. Μιλάνε όλοι για το πρόβλημά τους και μας λένε για το πρόβλημά τους θέλουν να έρθουν. Ναι. Και ελάτε να πείτε το πρόβλημά σας. Δεν νομίζω να σας έχει εκβιάσει κανείς για να πείτε κάτι άλλο. Ναι. Σας έχει εκβιάσει κάποιος. Υφίσταται, ναι, και εγώ και η γυναίκα μου. Μάλιστα. Μέχρι να έρθω σε διαμάχη. Ναι, μέχρι να έρθω ακούστε, σε διαμάχη. Μου, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κάνει κανείς ναι. αυτό που λέμε το δικό του χαϊλίκι. Μας λοιπόν, απομονώσατε, κυρία Όμως Άνιτα. Κάνετε ένα λάθος. Εάν νομίζετε ότι βγήκατε στον αέρα της δικής μου εκπομπής ναι. για να δημιουργήσετε μία αίσθηση διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους ναι, και όχι. το κάνετε διαβάλλοντας τους συνεργάτες μου... Είμαι ειλικρινής, κυρία Άνιτα. Δεν είστε ειλικρινής, κυρία μου. Πάρα συγγνώμη, πολύ. Δεν είστε καθόλου ειλικρινής, διότι ναι. αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει που λέτε. Γιατί υπάρχουν εδώ κάμερες μέσα στο γραφείο μας, υπάρχουν συνεργάτες, υπάρχουν πάντα μάρτυρες. Έτσι, υπάρχουν. Πιστεύετε... Μην μου μιλάτε από το control, Χρήσα μου, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, πραγματικά. Αυτό που λέει ο κύριος είναι κάτι το οποίο 20 χρόνια κάνω τηλεόραση, δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να μάθουμε τι γίνεται. Ωραία, έχετε κάποια στοιχεία για γιατί αυτό που εγώ λέτε. Από χτες είμαι εδώ. Παρακολούθησα και την εκπομπή. Το πρόβλημά σας είναι ποιο, ότι έχετε έρθει από χτες και επειδή χτες βγήκατε... του Καματερού και ήμουνα και μέσα κοντά. Άρα λοιπόν το πρόβλημά σας, κύριε μου, είναι το γεγονός ότι έχετε έρθει από χτες. Ναι. Δεν βγήκατε στον αέρα γιατί κράτησε περισσότερη ώρα το θέμα της ωραίας του Καματερού. Ναι, και ήμουνα μέσα κοντά. Και σήμερα λοιπόν ήρθατε εδώ για να βγάλετε δηλητήριο και να διαβάλλετε στους συνεργάτες μου. Έβγαλα μια λοιπόν, εικόνα. Και για να σας δείξω πόσο ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και πόσο ανοιχτοί, ναι. σας κρατώ εδώ και συνεχίζω να σας δίνω το λόγο. Μπορείτε για με μιλήστε λοιπόν για το θέμα σας. Καθόλου δεν θα σας διώξω. Μπορείτε για με διώξετε. Δεν έχω λόγο να σας διώξω. Δέχομαι όλους τους ανθρώπους, δεν διώχνω κανέναν. Ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Δεν έχω διώξει κάποιον άνθρωπο που δεν έχει προσβάλει. Παρόλο που εσείς διαβάλλετε ανθρώπους σας, λέω, και προσπαθείτε να προσβάλλετε και εμένα και την εκπομπή μου και τη διαφάνεια των θεμάτων και των ανθρώπων που έρχονται εδώ, και είναι ιδιαίτερος προσβλητικό αυτό που κάνετε. Ωστόσο, σας δίνω το βήμα και σας ακούω. Την αλήθεια, λέω, κυρία. Πείτε την αλήθεια σας, κύριε. Πείτε την αλήθεια. Τι εκβιασμό, πείτε μου την αλήθεια σας. Τι σας έχει συμβεί, λοιπόν, σας ακούμε. Εγώ ήρθα στην εκπομπή σας και το είπα από την αρχή και στους συνεργάτες σας ότι το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος. Δεν έχω δουλειά, 3 χρόνια. Έχω 2 μικρά παιδιά. Με διώχνουν από το σπίτι. Μου κάνουν έξωση κάτι που δεν άγγιξε τους συνεργάτες σας. Τι εννοείτε, κυρία μου, δεν άγγιξε. Δεν τους άγγιξε, μη συνεχίζετε να προσβάλλετε τους συνεργάτες μου. Διότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ άσχημο. Μιλάτε για ανθρώπους που είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ναι. οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά ναι. τους ναι. και όχι δεν έχει βρεθεί άνθρωπος να μιλήσει για τους ανθρώπους ποτέ αρνητικά. Ναι. Είναι τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να φεύγουν από το κανάλι και να συζητάνε με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Και δίνουν την ψυχή τους για αυτό που κάνουν. Θα μου πείτε εσείς τώρα ότι είναι... τι θέλετε να κάνετε, δηλαδή, οι συνεργάτες μου, να σας βρουν άμεσα δουλειά και να σας αποκαταστήσουν οικονομικά. Λοιπόν, σταματήστε να μιλάτε, σας απαγορεύω. Σας απαγορεύω να μιλάτε για τους συνεργάτες μου. Μιλήστε για τα προσωπικά σας θέματα, πείτε τα δικά σας θέματα συμπάτα. Ποια είναι και μην ξαναμιλήσετε για τους συνεργάτες μου. Ναι. Okay. Για τους συνεργάτες Όπως εγώ δεν προσβάλλω κανένα δικό σας άνθρωπο που δεν γνωρίζω, σας απαγορεύω να προσβάλλετε τους συνεργάτες μου. Υπόστη εκβιασμό. Πείτε μου, κύριε μου, τι θέλετε. Και αν έχετε υποστεί εκβιασμό, μόνο αν έχετε τα στοιχεία να το αποδείξετε, θα έχει νόημα να το λέτε. Εγώ το να έρχεται ένας άνθρωπος και να μου λέει ότι έχει υποστεί εκβιασμό τους συνεργάτες μου μετά από τόσα χρόνια που είμαι στη δουλειά αυτή, δεν αποδεικνύει τίποτα. Εγώ με τις τηλεφωνικές επαφές που είχαμε, έχω μαγνητοφωνημένη, κυρία Άνιτα. Μπράβο σας, κυρία μου, φέρτε μας τη μαγνητοφωνία. Τις συνομιλίες. Μπράβο. Γιατί δεν τα φέρατε, λοιπόν. Από την Πάτρα. Γιατί δεν τα φέρατε. Μα δεν ήρθαμε αυτό το σκοπό, εγώ. Εδώ. Γιατί να έρθετε, λοιπόν, την άλλη φορά σα περιμένω. Δεν είχα την προβλή, το Σάββατο που έρχεται να μα φέρει τις τηλεφωνικές. Σας παρακαλώ, κυρία μου, διότι αυτό που κάνετε δημόσια είναι ότι ήρθατε εδώ να προσβάλλετε τη δουλειά μου και τους συνεργάτες μου. Συνεχίστε να λέτε ποιο είναι το θέμα σας, να σας ακούσουμε, να τελειώνουμε. Σας πάμε, είπα. Μην ξανααναφερθείτε σε συνεργάτες μου και μην ξαναπροσβάλλετε τους δικούς μου ανθρώπους. Το ξέρω. Οκ. Okay. Ποτέ. Χωρίς αποδείξεις. Γιατί είναι σωστή. Έχω τη γυναίκα μου εδώ. Απόδειξη και μάρτυρα. Που είναι πίσω από το κοντρόλ. Ωραία. Να φέρουμε και τη γυναίκα σας. Συνεχίστε όμως. Ναι. Πείτε μας ποιος είναι ο λόγος που ήρθατε εδώ πλην του να διαβάλλετε και να προσβάλλετε τη δουλειά μου και τους συνεργάτες μου. Σας είπα. Γιατί μέχρι στιγμής έχετε κάνει μόνο αυτό. Πάμε ναι. παρακάτω. Είμαι άνεργος. Σας είπα από την αρχή. Είμαι άνεργος. 3,5 χρόνια με Μάλιστα. πετάνε από το σπίτι. Έπαθα κατάθλιψη από αυτό το πράγμα. Βαριά κατάθλιψη. Μάλιστα. Πολύ βαριά κατάθλιψη. Αρρώστησα.
Και το μόνο που δεν δέχτηκα στη ζωή μου ήταν να κουβιάζω και τη φοράω παντελόνια. Ναι. Και γι' αυτό εγώ. Το θέμα σας, για ποιο λόγο είστε εδώ σήμερα, να διαβάλω ούτε τις εργάσεις σας. Για ποιο λόγο είστε εδώ, διότι μου τρώτε τηλεοπτικό χρόνο αυτή τη στιγμή, ναι, για πράγματα που δεν υφίστανται και δεν αποδεικνύονται. Συνεχίστε να μας πείτε το λόγο για τον οποίο είστε εδώ. Ότι είστε, ναι, άνεργος. Ναι, ότι, μάλιστα, είμαι άνεργος. Μάλιστα. Και με διώχνουν από το σπίτι. Μάλιστα. Έχω πρόβλημα. Τι δουλειά μπορείτε να κάνετε για να το απευθύνω στους τηλεθεατές? Σε έχω δουλέψει, να πούμε, όλο σε περίπτωση που να σας βοηθήσουν. Τα πάντα. Μάλιστα. Σενταλίκες. Οδηγός σενταλίκες. Οδηγός σενταλίκες. Μάλιστα. Για ποιο λόγο χάσατε τη δουλειά σας άραγε? Λόγω της κρίσης. Εδώ χάσαμε και τη σεξουαλικότητά μας. Α, έχετε χάσει και τη σεξουαλικότητά σας. Την έχουμε χάσει κι αυτή. Μάλιστα. Τα πάντα. Δηλαδή εκεί που είμαστε κύριοι και ωραίοι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Χάσαμε τα πάντα. Άρα η λοιπόν κρίση... το πρόβλημά σας ποιο είναι, ότι έχετε χάσει τη δουλειά σας ή τη σεξουαλικότητά σας? Και τη δουλειά μας και τη σεξουαλικότητά μας. Τα πάντα. Η κρίση διαβάλλει τα πάντα. Μάλιστα. Είχατε έντονο παρελθόν λοιπόν και σας λείπει τώρα? Ναι, πολύ έντονο παρελθόν. Και επαγγελματικό και σεξουαλικό, γιατί μας καταθέτετε αυτές, ναι, τις, ναι, αγωνίες. Είχα και σεξουαλικό. Μάλιστα. Και αυτό σας το εξεμέευσε κανείς να το πείτε ή είναι κάτι που θέλετε να το πείτε μόνο σας? Γιατί εδώ έρχεστε και μου λέτε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερος προκλητικό, όπως καταλαβαίνετε. Έρχεστε, ναι, δημόσια στη τηλεόραση, πρώτον για να μου πείτε για τους συνεργάτες μου κάποια άσχημα, ναι, πράγματα, και δεύτερον να μου μιλήσετε για την πάρα πολύ προσωπική σας ζωή που δεν με αφορά εμένα, κυρία μου, ναι, η σεξουαλικότητά σας καθόλου. Όσο για τη δουλειά σας, κάνουμε μια έκκληση στους τηλεθεατές. Αν θέλουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια προϋπηρεσία στο να οδηγεί νταλίκες και υπάρξει ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές, θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Κάτι άλλο? Τίποτα άλλο. Αν θέλατε να έρθει η γυναίκα μου. Να έρθει η γυναίκα σας να πει τι? Σε αυτά που είπα. Δεν έχετε πει τίποτα, κυρία μου. Γιατί και αυτή υπέστη εκβιασμό από τους συνεργάτες της. Εδώ είναι πίσω από το κοντρόλ. Αν θέλει να τα επιβεβαιώσει, να γίνω πιο πιστευτό. Δεν με έχει βάλει κανένα σε μένα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Δεν με έχει βάλει κανένα. Μου λέτε κάτι, το λόγο για τον οποίο βρίσκεστε εδώ μου τον εξηγείτε, παρακαλώ. Ο λόγος ο οποίος ήρθα εδώ. Ναι, ναι, για ποιο λόγο ήρθα στον αέρα. Ναι, ήρθα να πω το πρόβλημα το δικό μου. Το είπατε αυτό. Και τη γυναίκα μου. Πολύ ωραία. Τη ζωή τη γυναίκα μου, η οποία, ναι, άμα πει την ιστορία τη, θα κλάψει όλη η Ελλάδα. Και αυτό δεν σα άνοιξε. Μάλιστα. Θα κλάψει όλη η Ελλάδα. Με άλλα λόγια, λοιπόν, άμα πει την ιστορία της. Ένα λεπτό. Ευτυχώς που κάθεται ο άνθρωπος και τα λέει μόνος του, γιατί ξέρετε, καμιά φορά δημιουργούνται αμφιβολίες και είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συμβαίνει. Επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή μας πάντα. Και αυτό δεν σας άγγιξε. Φιλοξενεί πάντα ανθρώπους οι οποίοι λένε την απόλυτη αλήθεια τους. Εμένα προσωπικά, σαν παρουσιάστρια, δεν με ενδιαφέρει ποτέ να ακούσω τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την αλήθεια των ανθρώπων, τη Λεθατόπουλα. Ο συγκεκριμένος κύριος, λοιπόν. Τις θλιβερές αλήθειες, μάλλον. Θέλετε άλλες αλήθειες. Το τι θέλω εγώ είναι αυτό που το ξέρω εγώ, κυρία μου, και όχι αυτό που ξέρετε εσείς. Δεν σας αγγίζω. Είναι εβραϊκά συστήματα αυτά. Λοιπόν. Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ναι, okay, οπότε τώρα μου είπατε ότι είναι και η γυναίκα σας θύμα, ναι, της εκπομπής. Ναι, ναι. Και ποιο είναι, κάτι ήθελε να πει για εκείνη, για τη ζωή της? Άμα θέλει να τα πει, να τα πει, να πούμε. Να τη φωνάξετε να τα πει. Για να μου πει τι ακριβώς η γυναίκα σας. Να τη φωνάξουμε, ναι. Για καλές, πώς τη λένε την κυρία? Νίνα. Νίνα, να περάσει και η κυρία Νίνα, παρακαλώ. Ας έρθει από μπροστά η κυρία Νίνα, δεν είναι η ώρα ακόμα, να... δεν είχε πάρει θέση πίσω. Μάλιστα. Να ρωτήσω, για να περάσει παρακαλώ και η κυρία Νίνα, να δούμε πόσο θύμα εκβιασμού έχει πέσει και εκείνη στην εκπομπή μας. Θέλει να έρθει η κυρία Νίνα? Δεν θέλει να έρθει, κυρία. Για ποιο λόγο δεν θέλει να έρθει? Ναι, ας δείξουμε με μια κάμερα ότι η κυρία Νίνα αρνείται να έρθει, γιατί θα νομίζει και κανείς ότι... Μάλιστα, φεύγει. Okay. Άρα λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, όπως φαίνεται, ούτε η γυναίκα σας θέλει να βγει. Πράγμα το οποίο εσείς προκαλέσατε. Δηλαδή, μάλλον εσείς θέλετε. Μάλλον εσείς, κυρία μου, έχετε πιέσει τη γυναίκα σας να βγει στον αέρα. Πράγμα για το οποίο δεν το έκανε η εκπομπή μου. Ντρέπετε να βγει, κυρία Ανίτα. Ναι, αλλά εσείς θέλετε να βγει και η γυναίκα σας. Για αλλού η γυναίκα. Η γυναίκα είναι μια απλή γυναίκα, ταλαιπωρημένη. Δεν τη ζήτησε κανείς να κάνει κάτι που δεν θέλει, κυρία μου. Μην διαβάλλετε τα πράγματα. Ντρέπετε να βγει. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για εσάς? Ωραία, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Αλλά γιατί από ένα σημείο και μετά δεν έχει και νόημα να συζητάμε πια. Λοιπόν, αυτά που λέτε τη Λεθατόπουλά μου. Πάρα πολύ ωραίες τούρτες έχω, οι οποίες γλυκαίνουν και ομορφαίνουν τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου. Τι να πει κανείς, παιδιά. Τι να πει κανείς.
Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι για να γυρίσουμε με το θέμα μας μετά από τον κύριο Βαγγέλη και να δούμε αν... Να πάμε να δούμε αν ερχόμαστε δηλαδή. Είμαστε πάλι εδώ, Τηλεθατόπουλά μου. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε μία πάρα πολύ ζωντανή εκπομπή και συμβαίνουν τα πάντα για να σας αποδείξουμε ότι είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο 212-212-4270 για να μπείτε στην παρέα μας τηλεφωνικά. Όπως επίσης, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο 212-212-4900. Για το παιχνίδι μας, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στο 210-60-43-310. Και το email της εκπομπής ποιο είναι ακριβώς? Ανίτα SOS, παπάκι, alphatv.gr. Πέμψτε SOS, 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 το έχουμε πει. Και τα τουιτόπουλα περιμένουμε, άμα γουστάρετε να τουιτάρετε, ρίξτε, γιατί σας έχουμε ανάγκη σήμερα ειδικά. Λοιπόν, να περάσει παρακαλώ το επόμενο θέμα μας, που είναι η αριστεία. Η αριστεία με την τσάντα της βλέπω. Καλησπέρα. Γεια σου, αριστεία μου. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Κάτι γίνεται σήμερα. Αν θέλεις να καθίσεις εδώ, δεν όχι, υπάρχει. Όχι, όχι, συγγνώμη. Μήπως έχουν εκβιάσει οι, όχι, όχι, οι συνεργάτες μου να έρθεις να καθίσεις εδώ? Όχι, όχι. Νομίζω ότι είσαι θύμα εκβιασμού. Όχι, όχι. Συγγνώμη, έχει εκβιάσει κύριε, κανείς συγγνώμη, να πεις κάτι? Συγγνώμη, είμαι λίγο ναι. Καλό μήνα. Μάλιστα. Ωραία. Σε έχει εκβιάσει κανείς να πεις κάτι? Όχι, όχι. Ήρθα από μόνη μου. Ναι. Αν ήταν την εγώ... τσάντα σου θα την κρατήσει μαζί σου? Άμα θες κράτα, τι άμα γουστάρεις. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Αν ήταν εγώ, ήρθα εδώ να σου πω... Αριστεία το είναι το όνομά σου, ωραίο όνομα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ήρθα να πω το πρόβλημά μου. Έχω πάει κόντρα με όλους και με όλα, γιατί αλήθεια? Αγαπάω τον Αλή. Θέλω να είμαι μαζί του. Α. Το περιβάλλον μου δεν με αφήνει όμως, γιατί είναι πακιστανικής καταγωγής. Ο Αλή είναι Πακιστανός. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσύ Ελληνίδα. Μάλιστα. Ναι. Εγώ όμως από τον Αλή, δάσπρη μέρα, από τους Έλληνες, Ανίτα μου, έφαγα ένα μεγάλο χ. Μία απόρριψη και μία πίκρα. Μάλιστα. Αριστεία μου, τι ηλικία έχεις? Εγώ είμαι 36. Πολύ ωραία. Ο Αλή? Ο Αλή είναι 30. Είναι πιο μικρός. Ναι, είναι πιο μικρός. Όμως λες ότι εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάς και... Μάλιστα. Θέλω να είμαι μαζί του, γιατί με κάνει να αισθάνομαι μάλιστα ωραία. Για πες μας τη ζωή σου, βρεσή αριστεία μου. Τι είναι αυτό που σε έχει φέρει σε κόντρα με το περιβάλλον σου? Ναι, κοιτάξτε. Άκουσα τους γονείς μου και είπα ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι, ναι, από έναν, από άλλη χώρα. Το γνωστό που λένε παππούτσια, ναι, στον τόπο σου και καλά, και καλά. Εγώ θέλω μία ερώτηση να κάνω. Δηλαδή, αν ήταν Γάλλος, θα είχαν πρόβλημα. Και επειδή είναι Πακιστανός, έχουν πρόβλημα. Mm. Αυτός όμως ο άνθρωπος με έκανε να αισθάνομαι υπέροχα, να αισθάνομαι ότι είμαι γυναίκα. Να με στηρίζει, να μου φέρνει ένα πιάτο φαΐ, να αισθάνεται αγάπη. Από τους Έλληνες, φτύσιμο έφαγα. Χ, απόρριψη, ψέμα. Εντάξει, το θέμα νομίζω ότι δεν είναι Έλληνες και Πακιστανοί. Ναι, βέβαια, το θέμα είναι άνθρωποι στη ζωή μας. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έκανα, πιστεύω, κάποια λάθη που μου κοστίσανε πολύ ακριβά. Τι λάθη έκανες, αριστεία μου? Εντάξει, λάθος επιλογή μάλλον ανθρώπων που γνώρισα, γιατί παντρεύτηκα στα 22 μου, ναι, είπα θα κάνω οικογένεια, μικρή, μάλιστα. Γιατί δεν ήταν καλές οι συνθήκες που ζούσα στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Και ήθελες να φύγεις? Και ήθελα να φύγω, να ξεφύγω λίγο, να πάρω το δρόμο, να κάνω την οικογένειά ωραία μου. Τον ερωτεύτηκες τον πρώτο σου άντρα? Βέβαια, από έρωτα. Α, εντάξει. Έρωτα. Αυτό είναι καλό. Κάναμε το πρώτο μας παιδάκι, μια χαρά όλα. Ναι. Το δεύτερό μας παιδάκι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Mm-hmm. Από εκεί άλλαξε συμπεριφορά. Mm-hmm. Άρχισε να μου λέει, εσύ φταίς mm-hmm που έκανα με αυτό το παιδί. Mm-hmm. Εσύ φταίς, εσύ σου να η αιτία. Δεν ήμουν εγώ αιτία, ήταν μου. Ήτανε από την κοιλιά μου, έτσι. Καλά, δεν υπάρχει αιτία σε αυτό. Βέβαια. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Άρχισε λοιπόν να πίνει. Να με δέρνει. Αχα. Τέτοια πράγματα. Έφυγε από το σπίτι. Πήγα πάλι να ζήσω με τη μαμά μου, γιατί ήμουν με τα δύο μου παιδιά, μόνη μου. Σε άθλιες συνθήκες και εκεί, χωρίς τουαλέτα να φανταστείς, χωρίς δηλαδή, πλακά και κάτι. Δηλαδή, σε εγκατέλειψε εκείνος και μάλιστα, έφυγε? Μάλιστα, έφυγε. Δεν. Δηλαδή, πήγα το παιδί για εξετάσεις, γυρίζοντας πίσω, βλέπω ένα σπίτι άδειο, Ανίτα. Τίποτα. Τι εννοείς, είχε πάρει και τα όλα πράγματα? Όλα τα πράγματα. Μέχρι και τα χρυσά των παιδιών. Εκείνος άφαντος στα τηλέφωνα. Δεν τον έβρισκα. Πουθενά. Τι να κάνω εγώ? Πού να πάω? Μου λέει, μαμά μου, έλα. Εκεί που μένω. Ήταν, να το πω συγγνώμη κιόλας, χαμόσπιτο. Δεν είχε τίποτα, ούτε τουαλέτα.
Εγώ όμως δεν μπορούσα να ζω σε αυτή την κατάσταση. Ήταν το σπίτι της μάνας όμως που ναι. Βρήκε εκείνη τη στιγμή. Ναι, βρήκα σαν σωτηρία, σαν σανίδα σωτηρία. Βέβαια. Πήγα, έπιασα μία δουλίτσα, έπιασα ένα σπιτάκι, έβλεπα τα παιδάκια μου, τη δουλίτσα. Το δεύτερο. Ο άντρας εξαφανισμένος. Εξαφανισμένος. Δηλαδή, μια μέρα των ημερών πήρε τα πράγματα, τα τιμαλφή, τα δοσία και τα μέα και την έκανε. Απόν. Μήπως δεν άντεξε αυτός ο άνθρωπος το θέμα της υγείας του παιδιού που είχατε αυτό το θέμα ναι, και αυτό πιστεύω και εγώ. Ωστόσο, πήρε και τα πράγματα, ναι, όμως, μου λες. Όλα τα πάντα. Και από τότε δεν τον έχεις ξαναδεί αριστεία. Κοιτάξτε, κρατάμε κάποιες σχέσεις. Δεν έχω κατηγορήσει ποτέ τον πρώην σύζυγό μου στα παιδιά. Εννοείται. Έφυγε για κάποια αιτία, χωρίσαμε, δεν τα βρίσκαμε. Εντάξει, ένα τηλέφωνο δεν ενδιαφέρεται. Άρα το έχει λίγο ισορροπήσει το πράγμα. Μάλιστα. Δεν είναι αγκάθι στη ζωή σου αυτό πια. Όχι, μου έχει φύγει αυτό. Ωραία. Μου έχει φύγει αυτό. Τέλεια. Στη δουλειά πάνω γνωρίζω έναν συνάδελφο. Πολύ ωραία. Με αυτόν τον συνάδελφο, Ανίτα μου, ήμασταν 9 χρόνια. Α, 9 χρόνια. Μάλιστα. Σχέση. Δεν του είχα ζητήσει φορολογική. Εγώ ήμουν φτωχούλα. Πού να ξέρω εγώ τι έχει αυτό. Αλλά το κρύβε. Από τους γονείς. Είχε λεφτά αυτός ο άνθρωπος, ναι, δηλαδή. Ναι. Μέχρι και τώρα έχει κάποια οικονομική επιφάνεια. Είναι αυτό, δεν είναι κακό αυτό. Το έκρυβε όμως. Από τους γονείς του, απ' όλα. Κάναμε ένα παιδί. Ακόμα και αυτό έκρυβε. Παντρευτήκατε. Ποτέ. Δεν έχει αναγνωρίσει ούτε το παιδί. Μία μέρα μου είπε: Φεύγω. Πάω να δουλέψω αλλού στο εξωτερικό και θα. Σε πάρω όπως λένε οι πολιτικοί. Θα. Ναι. Τίποτα. Μόνο στα τηλέφωνα. Θα. Τι έκανα εγώ. Εγώ νευρίασα τόσο πολύ και λέω θα κάνω κάποια σχέση έξω από το σπίτι χωρίς δικαιώματα. Ναι. Ένα λεπτό όμως. Έχεις αποκτήσει και ένα παιδάκι με αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος και αυτός πήγε στο εξωτερικό και την έκανε με τρόπο. Ακούστε με λίγο. Το μαθαίνει, νευριάζει, με παίρνει μαζί του στο εξωτερικό. Όταν έμαθα ότι έχεις κάνει σχέση με άλλον. Πόσο καιρό έχει φύγει εκείνος από το σπίτι. 2,5 χρόνια αν ήταν μου έλειπε. Στα 2,5 χρόνια εσύ δηλαδή, ενώ το έχεις παλέψει. Ναι, το έχω παλέψει. Σήμερα θα με πάρει, αύριο θα με πάρει, μεθαύριο θα με πάρει. Δεν είχες επαφή καμία, αριστεία μου. Μόνο μέσω κινητών και Facebook. Δεν και λίγο. Το τηλέφωνο ήταν άλλο στο εξωτερικό. Θα με κοροϊδεύει όμως. Θα σε πάρω σήμερα, θα σε πάρω αύριο. 2,5 χρόνια αν ήταν. Εσύ δηλαδή τον καλούσες. Εκείνος με έπαιρνε τις πιο πολλές φορές. Δεν μπορώ να πω και ψέματα. Ναι, περίμενε. Για να μην δώσουμε και μια άλλη εικόνα από αυτή που φαίνεται να είναι. Αυτός ο άνθρωπος πήγε λοιπόν στο εξωτερικό να δουλέψει. Μάλιστα. Είχατε ένα παιδάκι μαζί. Μάλιστα. Εσύ ζούσε στην Ελλάδα, εκείνος στο εξωτερικό. Ναι. Και είχατε επικοινωνία τηλεφωνική. Ναι, τηλεφωνική. Ωραία. Μέχρι εδώ δεν μου φαίνεται να σε έχει κοροϊδέψει σε κάτι. Εντάξει, 2,5 χρόνια όμως. Ναι, αλλά 2,5 χρόνια δούλευε αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ακούστε το μετά τι έγινε. Εκεί έχει. Πάω λοιπόν εγώ με τα παιδιά. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Θα κάνω οικογένεια. Θα αναγνωρίσει το παιδί. Θα δουν τα παιδιά μου πιο καλύτερο μέλλον από ό,τι έχει η Ελλάδα. Πού πήγε, σε ποιο μέρος? Στην Αυστραλία. Και λίγο πριν στα σκαλιά της εκκλησίας Ανίτα μου. Α, τα έχετε κανονίσει να παντρευτείτε? Βέβαια, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Μας βλέπει ο αδελφός του. Εκεί όλα τελειώσανε. Όλα. Μας βλέπει ο αδελφός του. Μας βλέπει ο αδελφός του. Μας βλέπει ο αδελφός του. Και εκεί τα λέει στους γονείς του. Γίνεται ένα μπάχαλο, δεν με θέλαν οι γονείς του. Και με διώξανε και έφυγα. Δεν ήξερε ο αδελφός του ότι πρόκειται να παντρευτεί? Κανείς, Ανίτα μου. Με έκρυβε από παντού. Δεν το ξέραν ούτε εγώ. Ούτε ότι έχει αποκτήσει παιδί. Μαζί. Τίποτα. Τι λες, Βεσέ, είστε. Ναι. Φεύγω άρον-άρον με τρία παιδιά στην αγκαλιά και Ελλάδα. Εδώ ήρθαμε στο σήμερα που είμαι εδώ. Στη διπλανή μου πόρτα έμενε ο Αλή. Περίμενε, δηλαδή εσύ τρως από εκεί τώρα την. Ένα χ και από εκεί. Ένα ψέμα από εκεί. Μία απογοήτευση, μία πίκρα. Λέω γιατί σε μένα. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια, θέλαμε να κάνουμε παιδάκι και άλλο, αλλά όλα ήταν ψέματα για μένα. Εγώ έτσι φαίνεται ότι είναι ψέμα. Μάλιστα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, αριστεία, είναι το γεγονός ότι είχε παιδί μαζί σου. Ναι. Και ενώ πήγατε να παντρευτείτε, γιατί μου λες λίγο πριν τα σκαλιά της εκκλησίας. Σκαλιά της εκκλησίας. Δηλαδή, πώς άλλαξε αυτό το πράγμα, επειδή το έμαθε ο αδερφός ναι, του? Ναι, τα είπε στους γονείς του ότι ήμουν και. Δηλαδή, αν δεν το μάθαινε ο αδερφός και οι γονείς, ναι, θα παντρευόσασταν. Ναι, θα ήμασταν παντρεμένοι τώρα. Δηλαδή, ήταν μαμάκιας, να το πω απλά έτσι, σαν όπως το εγώ το πιστεύω, ήταν μαμάκιας, γιατί δεν άκουσε την καρδιά του, γιατί αν με αγαπούσε πραγματικά, εγώ πιστεύω σαν αριστεία, θα έκανε πέρα τους πάντες και τα πάντα για να με έχει. Εγώ έτσι πιστεύω, άμα αγαπάς κάτι, πρέπει να το διεκδικείς. Να κάνεις τα πάντα για να μα το έχεις. Εννοείται, απλώς μου κάνει εντύπωση πώς αφού αυτός ο άνθρωπος είχε σκοπό να παντρευτείτε και να αποκαταστήσει όλο το θέμα και του παιδιού και τα λοιπά. Είναι χωρισμένη,
Έχει δύο παιδιά. Άρα πιστεύεις ότι τον επηρέασε. Βέβαια. Αρνητικά. Γιατί εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Τώρα, άμα πάει μια χωρισμένη με δύο παιδιά, τρία παιδιά. Εντάξει, παλιά μυαλά που λένε. Τα παλιά μυαλά. Μάλιστα, οπότε τελειώνει και αυτός ο άνθρωπος. Τελειώνει, εντάξει, έχουμε μία επαφή. Μία επικοινωνία για το παιδί και από εκεί. Ωραία. Ερχόμαστε στο σήμερα. Μάλιστα. Στη διπλανή μου πόρτα έμενε ο Αλή. Ο Αλή με είδε με τα δύο. Στη διπλανή σου ναι, πόρτα. Ναι, στη διπλανή μου, εκεί που μένω. Α, πραγματικά στη διπλανή σου πόρτα. Στη διπλανή μου πόρτα. Όχι, στη διπλανή γείτονε. Με βλέπει, ήμουν μόνη μου με τα τρία μου παιδιά. Ναι. Ερχότανε, τακ, τακ, μου χτυπούσε την πόρτα. Ο Αλή. Τα παιδιά σου έχουν να φάνε. Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκλεινα την πόρτα. Μ' άφηνε οπορακευτικά, μάλιστα, και κρέας. Αυτό, Ανίτα μου, το εκτίμησα. Μάλιστα. Λέω, μου δίνει ένα χέρι βοηθείας, ένας άνθρωπος που δεν το ξέρω. Όλοι οι Έλληνες μαυρίσαν τη ζωή. Και ο μελαμψός αυτός ο άνθρωπος μου άσπρισε τη ζωή. Γιατί μου έδωσε ένα χέρι βοηθείας για τα παιδιά μου, όχι για μένα. Και το εκτίμησα. Ναι, έδωσε να ανεβάσει τον άνθρωπο και τον Θεό και μάλιστα ήρθε στη. Ναι, μία μέρα μου είπε πάμε για καφέ. Πόρτα στη στιγμή που το είχε ανάγκη. Ναι. Α, ήθελε καφεδάκι μετά. Πάμε για καφέ. Ναι. Εκεί η Ανίτα μου τα είδα όλα. Το πήγε πρώτα χωρίς καφέ όμως για αρκετό καιρό. Όχι, για αρκετό καιρό. Για 3-4 εβδομάδες αυτό. Το κάθε πήγε κρέας, λαχανικά. Κάθε μέρα. Και υδατάνθρακα, κρέας. Ό,τι μπορούσε και ό,τι είχε την καλή διάθεση να φέρει. Γιατί εντάξει, με βοηθάκαν και άλλα άτομα, αλλά και αυτό κυρίω. Όχι δικά μου όμως άτομα, αυτό είναι το άσχημο. Μάλιστα. Λοιπόν, μία μέρα πάμε για καφέ. Ναι. Εκεί η Ανίτα με έκανε να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή. Ναι, βέβαια. Ότι υπάρχει νόημα να ζω. Ότι δεν είμαι σκουπίδι σαν τους άλλους, ότι αξίζω σαν γυναίκα. Πριν σου ζητήσει να πιείτε καφέ ο Αλή, εσύ είχες αρχίσει έτσι να σκέφτεσαι ότι ο Αλή παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, στην αρχή δεν το πίστεψα. Ναι. Λέω να αξίζω κάτι για κάποιον. Γιατί αλήθεια. Όλοι οι άλλοι. Είχες τόσο χαμηλή αυτοκίνηση. Μάλιστα. Ευστεία. Όλοι οι άλλοι με φτύνανε. Όλοι οι άλλοι με κάνανε να νιώθω ότι δεν υπάρχω. Δεν ζω σαν γυναίκα, όχι για κάτι άλλο. Δεν ζω σαν γυναίκα. Δεν ζω σαν. Είμαι αόρατη για όλους τους άλλους. Ο Αλή με έκανε να καταλάβω ότι υπάρχω, ότι ζω, ότι αναπνέω. Για μένα ο Αλή βάζει 100 Έλληνες κάτω. Ναι. Τι σημασία έχει αν είναι σκουρόχρωμο, σημασία έχει καρδιά. Μα δεν τίθεται τέτοιο θέμα από εμάς, αλλά φαντάζομαι ότι εσύ έχεις κάποιο λόγο τον οποίο το. Ναι, το γιατί. Συνέχεια αυτό. Ναι, βέβαια, μας γιατί το περιβάλλον. Πάτε μου λίγο, στον καφέ. Μάλιστα. Και. Πάμε στον καφέ και βλέπω έναν άνθρωπο ναι. που δεν με θέλει για το κορμί μου, ναι. που με θέλει για αυτό που είμαι, ναι. που εκτιμάει ότι την προσπάθειά μου ότι είμαι με τρία παιδιά και δεν τα αφήνω mm-hmm. και είμαι νοικοκυρά και είμαι στο σπίτι και είμαι. Εκτιμάει κάποια πράγματα. Ο Αλή και παντρεμένος, έχει παιδιά, έχει χωρίσει, τι από ιστορικό. Ό,τι ξέρω, από ό,τι μου έχει πει είναι χωρισμένος, τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω. Και στο Πακιστάν είχε παντρευτεί. Μάλιστα. Και έχει και παιδιά στο Πακιστάν. Δεν μου έχει πει. Δεν έχεις ρωτήσει. Δεν έχω ρωτήσει. Μου έχει πει ότι έχει παιδιά. Πόσο καιρό είσαστε μαζί. Είμαστε 7 μήνες. Είστε συγγνώμη να πούμε. Εγώ ρώτησα, έχεις παιδιά, μου λέει ναι. Τώρα και το έκλεισε εκεί, ναι, δεν ήθελε να πει σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να το. Α. Γιατί μπορεί να έχει και κάποιο έτσι λίγο να ενοχλείται. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Γιατί να ενοχληθεί, άμα σε ρωτήσει κάποιο πόσα παιδιά έχεις. Δεν είναι ενοχλητική ερώτηση. Ο καθένας τώρα. Εντάξει, εγώ δεν το. Μου είπε, έχω παιδιά, δεν ρώτησα πόσα έχεις. Εντάξει. Όπως εγώ έχω τρία, εντάξει, τα έβλεπε εγώ, εντάξει. Μπορεί να έχει ένα, μπορεί να έχει τρία και εκείνο δεν ξέρει. Είσαστε 7 μήνες μαζί 7 μήνες. Και δεν τον έχει ρωτήσει πόσα παιδιά έχει. Το μόνο που ρωτάω, τι κάνουν τα παιδιά σου, μου λέει καλά κάθε μέρα. Α, και αυτό δεν έχει πρόβλημα τηλέφωνο. Να απαντήσει όταν του λες. Όχι, ναι, δεν έχει. Όχι. Στο πόσα είναι τα παιδιά είναι το θέμα. Ναι, του. Ναι, ναι. Είναι δικό του το θέμα ή δικό σου. Επιστεύω δικό μου, γιατί δεν το έχω ρωτήσει από τη στιγμή. Θέλω που να το δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Τι σε κάνει να μην θες να μάθεις πόσα παιδιά έχει ο Αλή. Δεν θέλω να αισθάνεται. Απέναντι μου λίγο άσχημα ότι. Γιατί να αισθάνεται με άσχημα. Ότι και καλά εντάξει. Μήπως έχει λιγότερα από σένα, εννοείς. Ναι. Δηλαδή εσύ έχεις τρία, μήπως αυτός έχει δύο. Ναι, ή ένα, ας πούμε. Α, γι' αυτό. Ναι. Αυτό εντάξει. Δεν το είχα σκεφτεί, ρε Σιριστέ. Εγώ, από την πλευρά μου, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος και να είμαι λάθος. Δεν είμαι. Τι ωραίο είναι αυτό που λέει Αριστέ, όμως. Δηλαδή, εσύ, Αριστέ μου,
θεωρώντας ότι τα τρία παιδιά σου είναι το μεγαλύτερο και το πιο πολύτιμο πράγμα βέβαια, που έχεις στη ζωή σου. Βέβαια. Θεωρείς ότι αντιστοίχως θα συμβαίνει και για έναν άλλον ναι, άνθρωπο σίγουρα, το ίδιο. Σίγουρα. Και δεν θέλω άρα κάποιος το... που μπορεί να έχει λιγότερα παιδιά από τρία, μπορεί να αισθάνεται... Λίγο άβολα. Άβολα ή υποδέστερα. Έτσι, ή... Ναι. Μάλιστα. Και δεν έχεις μπει από ευγένεια στον κόπο ναι, να τον ρωτήσεις. Ναι. Ναι. Σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί αυτός να μην σοκάρεται στην ερώτηση πόσα παιδιά έχει. Να σας πω την αλήθεια. Πρέπει να είναι τρεις ώρες γι' αυτό, έτσι μαζεύτηκε. Μου έχει περάσει, ναι. Μου έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό αυτό. Μάλιστα. Αλλά τώρα... Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να ξεκολλήσω και εγώ λίγο από το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν σου κρύβω ότι με έχω ψιλοκολλήσει τώρα. Και πάμε στο διαφημιστικό διαλυματάκι και ερχόμαστε, δηλαδή, θα τα απλά. Και είμαστε πάλι εδώ με την Αριστεία. Μ' αρέσει τόσο πολύ το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που είμαστε στον αέρα, πολλοί άνθρωποι μπορούν καταρχήν να καλούν τηλεφωνικά και να μας λένε τις απορίες τους, αλλά και μέσα από το Twitter. Έχεις τουιτάρει ποτέ? Όχι. Ποτέ. Ούτε εγώ και έχω αρχίσει και γουστάρω τώρα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ας πούμε, οι τηλεθεατές μας στέλνουν διάφορες ερωτήσεις που έχουν για σένα. Μάλιστα. Κάποιοι από τους οποίους ρωτάνε τι μπορεί να έχεις μέσα στην τσάντα σου. Και δεν σου κρύβω ότι ταυτίζομαι με το ερώτημα, γιατί και εγώ το σκέφτηκα. Ένα κινητό και προσωπικά μου ήδη. Ναι, αλλά αναρωτιόνται τι έχει μέσα στην τσάντα της Αριστεία και την κρατάει μαζί της. Δεν έχω πρόβλημα και να την αφήσω. Όχι, απλώς μήπως υπάρχει κάτι που, με το οποίο είσαι πάρα πολύ συνδεδεμένη και το... Το κινητό απλά. Εντάξει. Που είναι κλειστό βέβαια, το κινητό. Ναι. Μην κάνουμε παρεμβολές. Και κάποιος άλλος κύριος μας κάνει tweet, κάποιος φίλος της εκπομπής μας και λέει ότι μας γράφει ότι στην τηλεόραση έχουν συνηθίσει μόνο το Σταύρο Θοδωράκη και σένα πια με τσάντα. Με τη τσάντα. Οπότε είναι το... Ξέρεις, είσαι το επόμενο τηλεοπτικό πρόσωπο που έχεις κάσει έτσι. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν ότι εσύ δεν μπήκες ποτέ στον κόπο, μάλλον δεν μπήκες ποτέ στην κρίση να ρωτήσεις λεπτομερώς για τα παιδιά του Αλή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, μια και είστε 7 μήνες μαζί. Γνωρίζεις ότι έχει παιδιά, δεν μπήκες ποτέ στον κόπο να ρωτήσεις πόσα είναι τα παιδιά. Ναι, ναι. Από φόβο να μην τον προσβάλλεις σε περίπτωση που είναι λιγότερα από τα δικά σου. Ναι. Εκείνος όμως επίσης από μόνος του, δεν σου είπε ποτέ, ας πούμε, εσύ Αριστεία μου έχεις 3 παιδιά, να σου πω και εγώ τη ζωή μου, έχω 2, έχω 3, έχω 13. Όχι, όχι. Δεν μου είπε ποτέ. Δεν συζητάτε για αυτό το κομμάτι. Δεν συζητάμε, όχι. Δεν είναι λίγο περίεργο. Ή εγώ, ας πούμε, δεν μας πούνε και οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Για μένα να σας πω, επειδή γνωριστήκαμε, όχι κατευθείαν. Μήπως ο Αλή έχει περισσότερα από σένα και δεν σε ρωτάει γι' αυτό. Ίσως. Ίσως και εκείνος να είναι στη δικιά μου θέση. Μα είστε τόσο ευγενικοί μεταξύ σας. Αυτό είναι δηλαδή ρεσιτάλ ευγένειας αυτό που συνέβαινε σας τους δύο. Το προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί. Άλλα πράγματα τον έχεις ρωτήσει. Ξέρεις ότι είναι από το Πακιστάν. Ναι. Μάλιστα. Τι δουλειά κάνει, ξέρεις? Ναι. Τι? Επιτρέπεται να μην πω στον αέρα. Α, εντάξει, άμα δεν θες. Τι ζώδιο είναι, ξέρεις? Δουλευταράς, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Είναι Παρθένος. Α, είναι Παρθένος, ναι. Το ξέρεις το ζώδιο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις και τον οροσκόπο? Όχι, μόνο ζώδιο. Ναι. Εγώ είμαι κρυός. Ωραία. Εντάξει, και αυτά είναι και θέματα τα οποία πρέπει να τα ξεδιαλύνει κανείς από την αρχή μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι και να τα αφήνεις. Ναι. Εντάξει, εμένα με τράβηξε βέβαια κάτι άλλο στον Αλή, ότι η χειρονομία του για τα παιδιά μου, να με νοιαστεί, να μου δώσει ένα χέρι βοηθείας, να μου χτυπήσει την πόρτα την ώρα που δεν είχα κανέναν, με έκανε να το συμπαθήσω. Δεν το συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Βγήκαμε για καφέ, είδα το χαρακτήρα του, ότι με νοιάζεται, ότι δεν με θέλει για το κορμί μου, ότι με νοιάζεται πραγματικά για μένα, για τα παιδιά μου. Όταν βρίσκεστε μαζί... Τι σας απασχολεί έτσι σε αυτή τη σχέση, τι συζητάτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά το περιβάλλον μου δυστυχώς δεν λόγω χρώματος, είδαμε και τους Έλληνες, τι πάθαμε με τους Έλληνες, δεν εγκρίνουν αυτή τη σχέση απλά. Οι γονείς σου δεν θέλουν τον Αλή? Το περιβάλλον μου όλο, το γιατί γύρω. Είναι Πακιστανός. Μάλιστα. Εγώ το βρίσκω ρατσιστικό βέβαια. Βεβαίως και είναι. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ και το πολεμάω, γιατί τον αγαπάω, θέλω να είμαι μαζί του.
Θέλω να είμαι ευτυχισμένη, γιατί στη ζωή μου είχα μόνο δυστυχίες και μια φορά που είπα να ευτυχίσω, δεν με αφήνουν οι άλλοι. Αυτό είναι λίγο άσχημο. Εσύ με τον Αλή πάντως είστε ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι μαζί. Ναι. Και είναι δοτικός μου, λες, τόσο σε ένας και στα παιδιά σου. Ναι, πάρα πολύ ευγενικός, πάρα πολύ καλός. Μου επεσήμενες αρκετές φορές ότι δεν σε θέλει για το κορμί ναι, σου. Ναι. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι δηλαδή ναι, που σε ήθελαν για το ναι, κορμί σου. Ναι, ναι, ναι. Όταν το λες αυτό, μιλάς για συγκεκριμένα για το κορμί σου ή είναι άνθρωποι που ήταν σαρκικής γενικότερα. Ναι, το δεύτερο άνθρωποι, θα έλεγα. Ναι. Και εγώ άρα, το λοιπόν, απόφευγα αυτό, για την ψυχή το απόφευγα, γιατί εντάξει, ήθελα να κάνω κάποιες σχέσεις που να είναι σοβαρές. Ναι. Δεν ήθελα να κάνω σχέση επιπόλαια, να περνάω την ώρα μου. Ήθελα μια σοβαρή σχέση, να κάνω μια οικογένεια. Μου αξίζει να κάνω μια οικογένεια. Δεν πάω να πει επειδή είμαι με 3-4-5% να το πω, ο καθένας, να μην κάνεις οικογένεια. Δεν είμαι 4-5%. Παιδιά, να μην κάνεις οικογένεια γι' αυτό. Ή, ξέρω εγώ να μην κάνεις οικογένεια επειδή ο άλλος είναι Πακιστανός. Αν έχεις 4-5% παιδιά, δεν είναι ήδη μια οικογένεια αυτή. Ναι, βέβαια. Άρα, γιατί πέφτει στο τραπέζι το θέμα να γίνει οικογένεια, αφού έχεις ήδη 3 παιδιά. Θέλω ένα στήριγμα. Το οποίο εννοείς, μου το δίνει μόνο ένα σύντροφο αλή, με τον βέβαια, οποίο θα παντρευτείς. Βέβαια, ναι. Α, okay. Να έχω ένα σύντροφο, ένα έτσι στήριγμα. Ναι, οικογένεια, ναι. Το... ένα στήριγμα, γιατί με. Άρα, λοιπόν, σύντροφο ψάχνεις. Οικογένεια έχεις. Ναι, έχω τα παιδιά μου. Ναι. Το θέμα είναι ότι εσείς μπορεί να προχωρήσετε τη σχέση σας κανονικά, να αποκτήσετε μαζί και μαζί παιδιά κτλ. Και εσύ ποτέ να μην ξέρεις πόσα θα είναι τα παιδιά του Αλή. Κάποτε πιστεύω να το ρωτήσω βέβαια αυτό. Ο Αλή είναι στη γραμμή μας. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, Αλή. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Αλή? Καλά, εσύ, κυρία μου. Καλά είσαι? Πολύ καλά. Μας μιλάει η Αριστεία για τη σχέση σας και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα γοητευμένη από την ποιότητα της προσωπικότητάς σας και της ψυχής σας. Δεδομένου ότι είστε ένας άνθρωπος που έχετε υπάρξει πολύ δοτικός απέναντί της, πολύ τρυφερός και ευαίσθητος, Αλή. Ναι. Σ' αγαπάω, Αριστεία. Ναι. Ναι. Και τα παιδάκια της. Τα παιδάκια, όλα σαν τα παιδιά. Πολύ ωραία. Α, σαν τα παιδιά σας είπατε. Έχετε ναι, πολλά σαν τα παιδιά. Αυτά τρία παιδιά, σαν τα παιδιά σ' αγαπάω. Α, έχετε κι εσείς παιδάκια, Αλή, ε? Ναι. Πόσα? Έχω ένα κόρι. Ένα κόρι έχω. Μάθαμε. Ένα κόρι. Μία κόρη. Ναι. Μάθαμε. Γι' αυτό δεν ρώταμε εσείς. Καλά που. Αλή μου, δεν σας είχε ρωτήσει ποτέ η Αριστεία πόσα παιδάκια έχετε. Είναι τόσο ευγενική, γιατί φοβήθηκε μήπως, όπως και είναι, δηλαδή, λιγότερα τα παιδάκια, το παιδί, έχετε ένα παιδάκι, ενώ εκείνη έχει τρία, και δεν ήθελε να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Όχι, ένα κόρη έχω. Δεν έχω πολλά παιδιά. Ναι. Αυτό σας πληγώνει, θέλατε περισσότερα παιδιά? Ορίστε, όχι. Α, εντάξει. Άμα θέλουμε, δεν κάνουμε πολλά παιδιά. Άμα θέλουμε, δεν κάνουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Ναι. Για την Αριστεία, λοιπόν, έχετε αγάπη, φαντάζομαι, Αλή, ε? Ναι. Τι σας γοήτευσε στην Αριστεία? Ορίστε. Τι σας τράβηξε στην Αριστεία, γιατί την αγαπήσατε? Γιατί το σ' αγαπάω, είναι... Ναι, αγαπάς όλο τον κόσμο, όχι την Αριστεία όπως όλο τον κόσμο, την Αριστεία ειδικά... Όχι όπως όλο τον κόσμο, άλλο κόσμο είναι άλλο. Πάει τα παιδιά. Σ' αγαπάω το όλο κόσμο, αλλά δεν είναι το ίδιο όλο κόσμο. Βέβαια, όλο κόσμο δεν είναι ίδιο με Αριστεία, αυτό λέω. Αριστεία, γιατί αγαπάς εσύ πιο πολύ από τον άλλο κόσμο, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Συγγνώμη, κυρία μου. Δεν μπορείς τι να πω γιατί σ' αγαπάς. Την ερωτεύτηκες για την προσωπικότητά ναι. της, γιατί είναι καλός ναι, άνθρωπος, ναι, ναι. ε? Ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο. Ξέρετε, Αλή, η Αριστεία ναι. κάνει την επανάστασή της σήμερα. Και ναι. κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την οικογένειά της. Ξέρετε, η οικογένειά της δεν είναι πάρα πολύ θετική στη σχέση που έχετε. Ναι. Και αυτό έρχεται να πει σήμερα η Αριστεία, ότι θέλει να πει στο περιβάλλον της και στην οικογένειά της ότι σας αγαπάει πραγματικά και ότι θέλει να είστε μαζί. Ναι. Και εγώ θα σου πω, αλλά... Παιδί δίπλα πιανού. Α, τελικά. Α, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλή μου. Γεια σας. Γεια σας. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά.
Ωραία. Τώρα σου λύθηκε σε μια απορία για το. Ναι, ναι. Εσύ το έχει μαντέψει αυτό, το έχει καταλάβει τι είναι λιγότερα. Εντάξει, διακριτικά. Εντάξει. Σας είπα, δεν ήθελα να το δημιουργήσω. Ωραία. Τι θες να πεις στην οικογένειά σου, Αριστεία μου, σήμερα. Θέλω να πω. Ναι. Να με αφήσουν να ζήσω τον έρωτά μου. Όταν λες σε κοντράρουν, τι εννοείς, δηλαδή τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ μεγάλο πόλεμο μέχρι να φύγω και από τη γειτονιά. Α, ναι. Πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο. Ναι. Πάρα πολύ άσχημα πράγματα, απειλές, πολλά πολλά. Ας πούμε, το μαύρο θα παντρευτείς. Uh-huh. Εγώ λέω δεν βλέπω μαύρο, χρώμα, βλέπω καρδιά. Άνθρωπο βλέπω. Βλέπω ότι με αγαπάει, βλέπω ότι με στηρίζει, βλέπω ότι είναι το άλλο μου μισό. Γιατί δεν με αφήνετε στην ησυχία μου να ζήσω τον έρωτά μου. Και μετά άσπρο, και τους άσπρους δεν είναι. Ναι, είδα. Την προκοπή. Ναι, δεν πάει με το χρώμα το θέμα, πάει είδα, με την. Που με πληγώσανε, που με ταπεινώσανε, που με κάνανε να είμαι σκουπίδι και να μην με σηκώνουν από κάτω. Ναι. Μάλιστα. Άρα εσύ είσαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είμαι ερωτευμένη. Θα το πολεμήσω. Ναι. Θέλω να είμαι μαζί του, ό,τι και να γίνει, ναι, να το παντρευτώ. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Εκείνο θέλει να παντρευτείτε. Ναι. Θέλει. Ναι. Γι' αυτό κιόλα έχουμε όλη αυτή. Α, εκεί ξεκινάει την έχθρα. Όλα αυτά. Όταν εκφράσατε την επιθυμία σας να παντρευτείτε, μάλιστα, άρχισε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε μάλιστα έχθρα. Εντάξει, να σου πω. Μεγάλη κοπέλα είσαι, Αριστεία μου. Έμπειρη είσαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο που έχεις βρει ένα γόρι και αγαπιέστε. Να σε στηρίζει. Να είναι δίπλα μου. Το έκανε άλλωστε και πριν κάνετε σχέση μεταξύ σας. Άρα έδειξε ότι είναι άνθρωπος. Άρχισε έτσι διακριτικά, να το πω. Μάλιστα. Να μην πλησιάσει. Ωραία. Απλά, Ανίτα μου, το SOS μου εμένα είναι, ναι, ότι επειδή δεν έχω δουλειά, είμαι άνεργη, θέλω να στηριχτώ στα πόδια μου, στα χέρια μου, να βρω μια αξιοπρεπής δουλειά, mm-hmm, να μπορέσω να στηρίξω τα παιδιά μου και ό,τι θέλουν, και ένα σπίτι να φύγω από εκεί, γιατί όλοι με πετροβολάνε. Τώρα ο Αλή δεν έχει σπίτι για να ζήσετε μαζί. Έχει, αλλά εκεί που είμαι είναι και το περιβάλλον μου, που όλο πετροβολάει και όλο τον βρίζει και όλο... Όλο ξεκινάει από εκεί. Εγώ πιστεύω ότι άμα βρω ένα σπίτι και σηκωθώ να φύγω, θα ηρεμήσουν όλα. Και θα φύγεις μακριά από αυτό. Να σου πω, δεν θα είναι μακριά από τη δουλειά του όμως ο Αλή. Θα είναι. Πρέπει να κάνει και μία υποχώρηση και εκείνος, να με αγαπέ πραγματικά, να με ακολουθήσει. Μάλιστα. Αυτό που ζητάς λοιπόν εσύ αυτή τη στιγμή, για να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου και να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή να είσαι με τον Αλή, ναι, να κόντρα σε αυτό που συμβαίνει από το περιβάλλον σου. Να είμαι ευτυχισμένη που είμαι, που βρήκα επιτέλους νόημα ότι είμαι γυναίκα. Κοίταξε να σου πω κάτι, Αριστεία μου. Αν οι γονείς σου και το περιβάλλον σου και οι συγγενείς σε αγαπούν, γιατί έτσι θα είναι σίγουρα, νομίζω ότι θα το έχουν αποδεχθεί όλο αυτό που λες. Σιγά-σιγά. Μπορείς να αρχίσεις να έχεις κάποιες δεύτερες σκέψεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε, ξέρεις, και καμιά φορά και λίγο έτσι μίζερες σκέψεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι όταν θα βλέπανε, θα δουν ότι είσαι πραγματικά με έναν άνθρωπο που σε αγαπάει και τον αγαπάς, θα το ξεπεράσουν. Κάποια στιγμή πιστεύω, ναι. Θέλω να το πιστέψω. Ζητάς λοιπόν δουλειά. Μία δουλειά, να μπορέσω να σταθώ στα πόδια. Τι έκανες με αυτό, τι δουλειά έκανες? Καθαρίστρια, security, λατζιέρα, οτιδήποτε. Η δουλειά δεν έχει ντροπή, αρκεί να είναι τίμια. Μάλιστα. Άρα είσαι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση. Σε οποιαδήποτε πρόταση. Αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, Αριστεία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και να είσαι πάντα ευτυχισμένη με τα παιδιά σου και τον Αλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και με τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Γεια σου, Αριστεία μου. Αχ, τηλεθεατόφυλά μου. Ωραία μέρα σήμερα. Τι είπες εσύ, ότι πάει καλύτερα αστρολογικά το πράγμα, ε? Βεβαίως. Μάντεψες μέσα. Από τις 20 Μαΐου και μετά. Να πω, αν μου επιτρέψεις, Ανίτα, καρμική σχέση. Αλήθεια? Εντελώς. Και όπως είπες και εσύ, θα κάνει την επανάστασή της. Τέλεια, γουστάρω, μακάρι. Μακάρι. Τι λέει το κορίτσι ψυχολογία? Κορίτσι ψυχολογία λέει ότι εμείς ορίζουμε πώς θέλουμε, εννοείται, να αισθανόμαστε, εννοείται, και να μην δίνουμε τόσο μεγάλη βάση στα τρίτα πρόσωπα και στους άλλους. Μάλιστα. Και ο άντρας εμπειρία, τι έχει να πει? Αν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι βλανάχει ο παιδερός. Μ' αρέσει άντρα εμπειρία. Να περάσει παρακαλώ το επόμενο θέμα μας που είναι η Όλγα. Έλα παιδιά! Έλα! Έλα Όλγα! Έλα γιατί θέλω να σας πω τώρα κάτι εδώ. Όλγα, ποια είναι σαν να σε ξέρω τόσο καλά? Θα πω στους τηλεθεατές γιατί κάθισε ο Λγάκης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, ζητάνε το βήμα στην εκπομπή μας. Κάποιοι άνθρωποι, λοιπόν, όταν δεν είναι τόσο άμεσο το θέμα τους, το SOS τους κτλ., προτιμούν, άραξε εσύ, μην κουνιέσαι, εντάξει, προτιμούν και μας λένε,
Εγώ δεν θέλω να βγω αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έρχομαι εδώ και θα κάθομαι μέχρι το επόμενο. Πόσα Σαββατοκύριακα έρχεσαι, Όλγα? Πολλά. Παίζει να είσαι από τον Νοέμβριο. Ναι. Λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο η Όλγα είναι εδώ. Δεν έχει εκφράσει το SOS της ακόμα. Όμως καταλαβαίνετε ότι είναι προτεραιότητα άλλα θέματα. Είναι τόσο γλυκός άνθρωπος. Έχει γίνει παρεάκι μας τρελό. Είναι εδώ κοντά μας κάθε Σαββατοκύριακο, τρώμε, πίνουμε, καθόμαστε και είναι πια, ξέρεις, το κομμάτι μας, να πούμε, το δικό μας κορίτσι. Ανίτα μου, το θέμα μου είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, θα ήρθε χτυπήσω... στιγμή να το βγάλεις στον αέρα, Όλγα. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ βαριά. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό, η Όλγα θα το πει επιτέλους. Από τον Νοέμβριο είναι και περιμένει εδώ. Και γουστάρει το μεταξύ που περιμένει. Λοιπόν. Σε έχει εκβιάσει κανείς, μήπως τίποτα? Όχι, όχι, όχι. Όχι τέτοια πράγματα. Ίσα-ίσα με όλα τα παιδιά έχω γίνει φίλοι. Και κάτι, ναι. Η κυρία Όλγα είναι τόσο ευγενικός άνθρωπος που λέει έχουν προτεραιότητα οι άλλοι. Ναι. Αυτό είναι το όλοι οι άλλοι έχουν προτεραιότητα. Εγώ λέει δεν πειράζει, περιμένω. Και πάντα λέει δεν πειράζει, περιμένω. Γλυκύτατη, πάντα, πάντα, πάντα. Και παρόλο που τρέχει το θέμα και είναι μάλλον σοβαρό, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με προσωπικά θέματα. Για ρίχτω, Όλγα. Ο πρώτος μου έρωτας, ας το πούμε, που ήταν στα 17 μου. Ναι. Κράτησε 17. Τι ηλικία έχεις, Όλγα μου, σήμερα? 63. Μια χαρά. Λοιπόν. Να πούμε κάτι πριν πεις. Ξέρω το θέμα σου ποιο είναι με ένα τίτλο. Ναι. Η Όλγα δεν έχει βάλει ποτέ νηφικό. Και αυτό είναι κάτι που την πληγώνει, την κάνει να πονάει και έχει μείνει ένα αποθυμένο τρελό. Θέλει να βάλει το νηφικό της. Θέλει και αυτή να φορέσει τον νηφικό της κάποια στιγμή. Λέγε τώρα. Και ο δεσμός μου των 10 χρόνων τον επερίμενα. Ναι. Να πάρει το πτυχίο στα του. Στα 16 που ήσουν εσύ? Όχι, 17. Α, στα 17 ήσουν εσύ. Ναι, 17 εγώ, 18, 19, κάτι τόσο, ναι, ήταν εκείνος. Να πάρει το πτυχίο του, να γίνει πολιτικός μηχανικός. Ναι. Ερωτευμένη εσύ με αυτό. Ναι, και εκείνος. Ναι. Έτσι μου δείχνει τουλάχιστον. Ναι. Και περιμέναμε να πάρει το πτυχίο του να γίνει πολιτικός μηχανικός. Το παίρνει. Γιατί έπαιρνε και από το στρατό αναβολή, αναβολή. Περιμέναμε να πάρει το πτυχίο για να πάει μετά σε γάμο. Ναι, όμως. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, αφόσον ήρθε και η στιγμή, αφόσον έπαιρνε αναβολή από το στρατό, πήρε το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού. Ναι. Το πανηγυρίσαμε, ξέρετε, με διάφορα που γίνεται. Μην μπαίνουμε στις λεπτομέρειες και σου τρώω το χρόνο. Όχι καθόλου, Όλγα μου. Εσύ πρέπει να έχεις όσο χρόνο θέλεις σήμερα μετά από τόση αναμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέτα μου. Είσαι πολύ γλυκιά και πολύ καλή μαζί. Και εσύ είσαι μαζί. Και εγώ σε αγαπάω καλύτερα. Πάρα πολύ. Επί χρόνια. Να είσαι καλά, Όλγακη. Στα 17 λοιπόν η σχέση φαντάζομαι δεν ήταν ολοκληρωμένη. Υπήρχε ένας έρωτας. Ναι. Έτσι. Και περίμενες κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Οπωσδήποτε. Η πορεία του ανθρώπου, να πάρει το πτυχίο, το πήρε το πτυχίο. Παίρνει το πτυχίο, εντωμεταξύ τώρα δεν έχει κάνει τη θητεία του στρατιωτικού. Και τότε το στρατιωτικό ήταν 2 χρόνια. Ναι. Τον περιμένω και τότε. Τελειώνει και το στρατιωτικό. Ναι. Ναι. Έγιναν 10 χρόνια. Από 17. Ναι. Πήγε 27 εσύ να περιμένει. Ακριβώς να περιμένω. Και είχες επενδύσει εσύ στη σχέση? Είχα και απαιτήσεις. Και γυρίζω και του λέω τώρα, αφόσον τόσα χρόνια το κρατάγαμε μυστικό, πες το στους δικούς σου να επισημοποιήσουμε το δέσμα μας. Να αραβωνιαστούμε, να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια. Λέει εντάξει, θα τα πω, τα λέει. Συνονογιό μας τον έπαιρνα γιατί δεν υπήρχαν τηλέφωνα, ούτε στο δικό μου το σπίτι, αλλά στο δικό του υπήρχε. Και τον έπαιρνα στη δουλειά, με έπαιρνε στη δουλειά μου. Εγώ ταυτόχρονα από 16 χρονών εγώ δουλεύω. Και έρχεται ο καιρός, κάθε μέρα συναντιόμαστε, σχεδόν κάθε μέρα, και μου έλεγε, μου είπαν έτσι, μου είπαν αλλιώς, και μην παίρνω στη λεπτομέρεια, πάω σε πούμε, και μου λέει, μου είπε ο πατέρας μου και η μάνα μου, αν έχει σπίτι. Λέει, όχι, δεν έχει σπίτι. Μετά τα 10 χρόνια το θυμήθηκε. Ναι. Τι λες, Όλγα? Ναι. Δεν έχει σπίτι. Όχι, δεν έχει σπίτι. Έχει λεφτά. Όχι, δεν έχει λεφτά. Mm-hmm. Του λέω κι αν δεν έχουμε λεφτά. Και ναι, δεν είναι προσωπικά μας τα λεφτά. Πρέπει να έχω λεφτά και σπίτι, να πούμε 10 χρόνια περιμένω. Ναι. Και δε βρίσκω τίποτα από τον πατέρα μου, ούτε και τίποτα από τη μάνα μου. Ναι. Λοιπόν, θα τα κάνουμε μόνοι μας. Με τη δουλειά μας, νέος είσαι, ναι, ωραίος ναι, είσαι ναι, και άλλο. Και θα τα ανταποκτήσουμε μόνοι μας. Και τα σπίτια και τα λεφτά και τα πάντα. Με τις δουλειές μας. Τα λέει.
Να πει και τα πει στους γονείς του. Ναι, γιατί λες, εντάξει. Μεγάλη προσωπικότητα ο άνθρωπος ναι, αυτός, ε. Ναι. Βλέπεις, πολιτικός μηχανικός. Ναι. Εγώ φτωχούλα. Mm. Μου καφρώθηκε αυτό στο μυαλό μου, αν ήταν. Και έγινε ένα καρφί άσχημο μέσα στο που μυαλό. Σε είπε κάποιος φτωχή και όχι καλή για νύφη, δηλαδή. Ναι, ναι. Τι λες. Ναι, ότι είμαι όμορφη, ναι, ότι είμαι νέα, ναι, ότι είμαι ωραία, ναι, ότι είμαι τίμια, ηθική, εκείνο του το άλλο. Τα είχαν πληροφορηθεί όλα ναι, από, ναι, ναι, για μένα. Και λέω, εντάξει, άσε να το πω. Και μου έρχεται μια ωραία πρωία, το λέμε έτσι ναι, απλά, ναι, ας πούμε, ναι, και μου λέει, δεν θα σε θέλουν για νύφη, γιατί δεν έχεις σπίτι, γιατί δεν έχεις μετρητά. Λέω, θα τα αποκτήσουμε, γλυκέ μου, μόνη μου, μόνη μας. Εγώ δουλεύω σε... τότε δούλευα σε αποτοπία. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, Όλγα μου, τώρα. Αυτός ανένθετος από ό,τι φαντάζομαι. Όχι, παίζονταν. Το ξαναπήγαινε στους γονείς, το ξανάλεγε και ξαναπόταν με καινούργιες ιδέες. Την άλλη μέρα, και ξέρω εγώ. Και ξαφνικά, όπως λες και εσύ, με ελαφριά παιδηματάκια, μου εξαφανίστηκε από τα τηλέφωνα. Νόμιζα εσύ ότι αυτός εξαφανίστηκε. Ναι. Και μου άφησε μια μεγάλη πληγή. Και από τότε να κάνω οικονομία, να κάνω χρήμα, να κάνω... Τραυματίστηκες. Ναι, πάρα πολύ. Τα ρούχα μου, τα πρικιά μου, όλα. Ό,τι αφορά η σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, ποσελάνες, ιαπωνέζικες, με λεφαντόδοτα τραπεζάκια και με σκαλίσματα. Το έφτιαξες όλο, τέλος πάντων, το έργο. Είσαι έτοιμη νύφη. Ναι. Και περιμένεις το γαμπρό τώρα. Ναι, αλλά... Εγώ δεν σταματάω για να με πάρει από κάτω. Όχι βέβαια, απλά κάνεις. Λοιπόν, έβγαινα με τις παρέες μου, με τους φίλους μου, με τις φίλες μου. Εννοείται, ελεύθερη κοπέλα ήσουν. Βρίσκω. Βρίσκεται ένας άνθρωπος. Σε ποια ηλικία, Όλγα? Τώρα λέμε 27, 28. Ναι. Δεν άφησα να περάσουν κι άλλα χρόνια. Όχι βέβαια, γιατί μετά από τα 30 άρχιζε τότε το έργο να αγρεύει. Ακριβώς. Και δεν άφησα. Και τα φτιάχνω μέσα από την παρέα με κάποιον. Αλλά μου έκρυψε ότι είναι παντρεμένος. Του λέω να ραβωνιαστούμε εκείνο του τραβάλλον. Έχεις φτιάξει πρίκα εσύ, είσαι αρχηγόπουλο, δεν μπορεί κανείς να σε πει φτωχιά πια. Όχι, όχι πια. Και λέει εντάξει. Έρωτας αυτός? Όχι, απλά συμπάθεια. Ναι. Έρχεται η ώρα, τα λέμε, εκείνο το άλλο, έρχεται η ώρα να ραβωνιαστούμε. Και ραβωνιαζόμαστε με τα τραπέζια δικά μου. Ραβωνιάστηκε ο παντρεμένος? Ναι. Ο παντρεμένος ο άνθρωπος σε ραβωνιάστηκε σένα? Ναι, ναι. Ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος με οικογένεια? Ναι. Και έκανε και αραβώνες? Ναι. Και να μπουζούκια, να κλαρίνα, να... Αυτά όλα τα έξοδα δικά μου. Μια χαρά. Πόσο καιρό τον ήξερες, Όλγα μου, αυτόν άνθρωπο? 2 μήνες. 3. Δεν άφηνα άλλο χρόνο. Είχα πληγωθεί από τα προηγούμενα. Και κάνω τα αραβώνες ανοιχτούς? Ναι. Με κόσμο και περιβάλλον δικό μου. Και την οικογένειά σου? Ναι. Και αυτός ήταν παντρεμένος? Ναι. Πάω σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι. Γιατί ακόμα δεν το έχει βάλει τον νηφικό η Όλγα Τηλεθατόπουλα. Και είμαστε πάλι εδώ με την ιστορία της Όλγας. Η Όλγα η οποία έχει ένα αποθυμένο, έχει ένα... Μαράζει, τέλος πάντων, θέλει να φορέσει νηφικό. Μια γυναίκα που στα 63 της δεν κατάφερε να το κάνει αυτό μέχρι τώρα και που μάλλον οι άντρες που πέρασαν από τη ζωή της... Της αφήσανε τραύματα. Εντάξει. Και πολλά. Τραύματα δεν νομίζω να έχεις, Ολγάκη, γιατί σε βλέπω τσαμπουκαλεμένο κορίτσι και δεν είσαι από αυτές που μασάνε πολύ. Ωστόσο, επειδή σε ευαίσθητο πλάσμα, μάλλον σίγουρα σε έχει επηρεάσει όλο αυτό. Βέβαια. Λέγαμε λοιπόν ότι η πρώτη σχέση κράτησε 10 χρόνια. Το πήρε το πτυχίο του, τον τέλειωσε το στρατό. Αρχίσαν οι μανούρες γιατί δεν έχεις πρίκα. Ναι, ναι. Την κάνεις με τρόπο, την κάνει μάλλον. Ναι. Και από τότε εσύ προσπαθείς να έχεις και πρίκα, τα καταφέρνεις. Είσαι μια γυναίκα ετοιμόγαμη πλέον, ναι, έτοιμη να παντρευτείς. Και έρχεται στη ζωή σου ο επόμενος σύντροφος. Ναι. Ο οποίος στους 2 μήνες πάτε για αραβώνες, ανοιχτούς. Ναι, ναι. Και είναι. Χωρίς να μου πει είναι ότι είναι παντρεμένος. Κάνουμε τον αραβώνα. Γίνεται ο αραβώνης, με τραπέζια, με μπουζούκια, με καρέκλες, όλα. Με τα πάντα. Όλα πλουσιοπάροχα. Εγώ κάτι δεν μ' άρεσε, δεν το θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια, τι ήτανε. Ναι, ναι.
Ήρθε, συναντηθήκαμε, ξέρω εγώ τι, ας πούμε, βγήκαμε τη βόλτα, δεν μ' άρεσε κάτι και λέω, παίρνω ένα ταξί και τον παρακολουθώ. Μετά τους αραβώνες. Μετά τους αραβώνες, δεν μου έρχεται καλά. Και τον παρακολουθώ και λέω στον ταξιτζή, ακολούθα τον. Εγώ τα, και μου λέει, εσύ πέσε, για να μην σε δει, γιατί είχε με το αυτοκίνητο. Να είσαι κάτω στο κάθισμα, ναι. Στο κάθισμα εδώ πίσω. Ναι. Πέφτω. Ναι. Τον παρακολουθάει, ναι, και μετά μόλις τον βλέπει, σταματάει ένα ταξί μπροστά του. Και βλέπουν να βγαίνει από το σπίτι, ναι, με μία γυναίκα με δύο παιδιά. Τρελάθηκες όλοι. Ναι, οπωσδήποτε. Λέω, άλλο παιχνίδι μου παίζει τώρα η ζωή. Κάτσε, γιατί μπορεί και να μην φαντάστηκες εμέσως ότι είναι η γυναίκα του τα παιδιά του. Βγαίνω από το ταξί, ακούω που λέει, ναι, τα παιδιά, μπαμπά, 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 μπαμπά. Μπαμπά, μπαμπά, είναι δικά του. Τότε σε κοπάνισε για την πόρτα και του ταξί. Και μαμά, ναι, τον είπε και η μαμά το παιδί. Α, ήταν και η μαμά μαζί, ήταν, ναι. Και αγκαλίτσες, αυτό, ναι, δεν με έχει δει. Πλησιάζω τρέχοντας. Πόσο καιρό είχατε αραβωνιαστεί, Ολγάκη? 3 μήνες. 3 μήνες αραβώνα. Ναι. Δεν μου ερχόταν κάτι καλά. Πάω εκεί πέρα και του λέω, δεν τρέπεσαι αυτού σου, τον ευθύνω. Δεν θέλω ούτε να σε ξέρω, ούτε να σε γνωρίζω, ούτε τίποτα. Ναι. Κάτσε με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου και, ναι, μεγάλωσα το. Και κάνω μία έτσι και πετάω τη βέρα, ναι, και φεύγω. Και να με κυνηγάει η γυναίκα. Βέβαια, για να μάθει λεπτομέρειες. Και λέει, πώς την Ελένη. Πώς την Ελένη. Όχι να μάθει λεπτομέρειες. Πώς την Ελένη, όλα. Και με φωνάζει, τι τρέχει, τι έγινε. Κάτσε, κυρά μου, τη λέω στον άντρα σου και στα, ναι, παιδιά σου. Α, τα παιδιά σου, να μάθει τι έγινε, εσύ. Ναι. Άφησε με ήσυχη. Ναι. Και λέω στον ταξιτζή, φύγε τρέχοντας. Ναι. Και έφυγα αρταραγμένη. Η γυναίκα δεν θα άμαθε ποτέ τι έγινε? Δεν ξέρω, αν ήταν θα με έπαιρνε τηλέφωνο. Πια έχω τηλέφωνα 2 πια στο σπίτι. Με διαφορετικό άνομα. Πότε έγινε αυτό, Όλγα μου? Ποια χρονολογία? Δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής. Τώρα, άμα κάνουμε... Πριν κάνα 20 χρόνια θα είναι αυτό? Όχι, παραπάνω. Παραπάνω, ε? Ναι, γιατί τώρα είμαι 63 χρονών. Πάντως δεν το ψάξει η γυναίκα του να κάνει ρεπορτάζ εμπεριστατωμένο. Ούτε και να ψάξει τις τσέπες του, μπορεί να βρει να τηλέφωνα. Μπορεί να είπε και αυτός ότι είναι μια τρελή αυτή, δεν την ξέρω, ποιος ξέρει τι θα είπε. Ποιος ξέρει τι της είπε. Ναι. Τώρα όμως, άμα μας βλέπει αυτή η γυναίκα, να ξέρεις. Μπορεί. Να με θυμηθεί. Να θυμηθεί το περιστατικό που τι, μπορεί να το έχει τώρα χειράσει. Τα παιδιά της θα είναι μεγάλα. Καλά, τα δύο. Το ένα γόρι, ένα κορίτσι. Δεν το συζητώ, αλλά μέσα της άμα μας έχει δει θα της έχει περάσει το μυαλό. Εγώ τότε σε 27 πήγαινα στα 28. Κοίτα πόσα χρόνια είναι πίσω. Δεν το βάζω το πάλι κάτω. Μάλιστα. Δεν το βάζω πάλι κάτω. Παντρεμένος μας βγήκε και ο δεύτερος. Πάμε για το τρίτο κομμάτι. Δεν ξέρω, όλη η ασωτεία πάνω μου, τι να πω, δεν ξέρω. Βγαίνω με τις παρέες μου πάλι. Κανονικά, συνεχίζεις το πρόγραμμά σου, ναι, εσύ. Με τις παρέες μου πηγαίναμε, τρώγαμε, πήγαινα, ναι, 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 διασκεδάζαμε, τα πάντα. Τσεκάριζες τι παίζει γύρω-γύρω, ναι, ναι. Και λέω, άσε, η ζωή συνεχίζεται. Εννοείται. Και πάμε, βρίσκεται αυτός, κάποιος που μου αρέσει. Καινούριο κομμάτι. Καινούριος, τρίτος. Μάλιστα. Δεύτερος σαν αραβώνα. Μάλιστα. Τρίτος σαν δεσμό. Μάλιστα. Πάλι κράτησε αυτό. Όχι, λέω, θα κάνουμε επίσημο το δεσμό. Ναι. Πάλι τα πήγαινε ίδια. Το πήγαινε για ένα επίσημο αυτός. Ναι. Πάμε στα ίδια. Ήτανε... Στο ίδιο μέρος αραβωνιάς εσύ με αυτό, ναι. Θα σου κάνει και καλύτερη τιμή αυτή, άμα έχεις πάει πριν. Όχι, αλλού. Αλλά με τα ίδια πρόσωπα, τα οικογενειακά. Α, έφερνες τους ίδιους. Βέβαια, η ίδια είναι η οικογένεια, δεν αλλάζει. Και φίλοι πολύ λίγοι. Αυτοί οι διαλεχτούς. Με τούρτες, τυρόγραφες, τετραώρες, τα πάντα. Να σου πήγες τσεκάρι τώρα αν είναι παντρεμένος, ναι, αυτός αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά αυτός μου είπε την αλήθεια. Ότι? Μου λέει, είμαι παντρεμένος, χωρισμένος. Έχω διαζύγιο, δεν μου μίλησε. Ναι, ναι. Τα κορίτσια μου είναι. Το ένα στη Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Είναι αποκαταστημένο με... Τέλος πάντων, ναι. Με εργοστάσιο, με 2 σπίτια και θα έρθουν στα γερά. Ωραία. Άρα σου είπε ότι έχει παντρευτεί στο παρελθόν και έχει χωρίσει. Ναι. Πας εσύ αραβώνα, φουλ. Ναι. Αλλά αυτόν τον γνώρισα πώς. Με μία συνάδελφος που δουλεύαμε στο ίδιο εργοστάσιο, που ήταν καλτσοβιομηχανία, ναι, γερμανική. Και μου λέει, έχω το θείο μου, θα σου πει όλη την αλήθεια. Μου είπε και η ανιψιά του, μου δηλαδή είπανε την αλήθεια. Α, δηλαδή σου ήρθε, ναι, ναι, από άνθρωπο που ήξερε. Λέω, ας πάω, ας πούμε, και
Με κάποιον που είναι πιο πυγμένο το μυαλό του. Γιατί εσύ έχουμε είχες... διαφορά 20 χρόνια, 23 χρόνια διαφορά. Α, ήταν μεγαλούτσικο. Ναι, εγώ πια έχω γίνει 29 χρόνια. Ναι. Και λέω, ας πάω. Ναι. Και αφόσον είναι ειλικρινής, δεν μου είπε όμως αν έχει πάρει ή δεν έχει πάρει. Εγώ δεν ξέρω, δεν ήξερα τότε από διαζύγια. Μάλιστα. Έχεις πάρει, αν έχει βγει το διαζύγιο και τις τυπικές διαδικασίες. Ναι, και δεν έχει. Και είχαμε κανονίσει. Τον Αραβόνα τον έκανες? Τον έκανα. Ωραία. Και πλουσιοπάρος με τετραόροφες τούρτες και πενταόροφες. Μάλιστα. Τα έξοδα αυτό τα πλήρωσε εσύ? Αυτή τη φορά τα πληρώνει εκείνος, δεν τα πληρώνω εγώ πια. Πιάστηκα κορόιδο μια-δυο φορές. Μια προς τον παρόν. Λοιπόν, τη δεύτερη δεν πιάνω με κορόιδο. Αυτός όλα. Και του λέω, πέρασαν η συμφωνία που κάναμε σε τρεις μήνες ότι θα γίνει ο γάμος, πέρασαν οι τρεις μήνες. Ναι. Πάω στην οικογένειά τους. Είχατε πει από τους Αραβώνες και μετά τρεις μήνες και μετά πάμε για γάμο. Ναι, ναι. Πάμε, αφόσον είχαν γνωρίσει όλοι στην οικογένειά τους και πήγαινα στα σπίτια τους εκείνοι, ερχόταν στα δικά μας. Και έχουμε γίνει μια οικογένεια. Ναι. Μαθαίνω από την οικογένειά του, Όλγα, δεν σου είπε, λέει, σταματάω. Ναι. Δεν σου είπε την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι δεν έχει πάρει διαζύγιο. Σταματά εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα του έχει μάθει στο διάστημα αυτό ότι αρεβωνιάστηκε ο... Και είναι όμορφη η γυναίκα που πάνε. Ναι, η αρεβωνιαστικιά. Της δείχνουν φωτογραφίες, της δείχνουν βίντεο, γιατί τραβάει αυτό. Και μου λαρώνει και να μην το δίνει το διαζύγιο. Μάλιστα. Και του λέω, κοίταξε να δεις. Αφού τα συζητήσαμε, ας πούμε, και μου λέει, και του λέω, κοίταξε να δεις, δεν πάει άλλο, με κορόιδεψες τρεις μήνες, πάμε στους τέσσερις, περίμενε εκείνο το άλλο και να κλαις και πάει να χτυπιέσαι. Ερχόταν και με παρακάλαγε από κάτω, πώς δεν πήρα τη γλάστρα, γιατί είχα γλάστρες στο μπαλκόνι, γι' αυτό γελάω, Βανίτα, είχα γλάστρες στο μπαλκόνι 70 γλάστρες διάφορα, και βουτάω τη μία την γαρδένια, και την πετάω, ευτυχώς που έκανε έτσι. Ευτυχώς. Και δεν την έντονε, σκότωσα να είμαι ακόμα φυλακή. Ευτυχώς. Και τέλος αυτός, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τρεις έχουμε τώρα. Ναι. Υπάρχει κι άλλος μετά Αραβώνας. Ναι. Αραβώνας πάλι. Ναι. Για πες. Και σε αυτόν ο τρίτος είναι μάγκες. Ήταν μπροστά, πήγε σαν προξενιό. Ο τέταρτος λέμε τώρα. Ναι. Ναι. Πήγε σαν προξενιό. Πάλι, γιατί και ο προηγούμενος τύπου προξενιό ήταν. Ναι, ναι. Και πάμε στο... Άστονε. Πήγα να το πω το όνομα. Δεν πειράζει, μην τον λες. Και το κόψα. Λοιπόν... Σε τι ηλικία έχουμε φτάσει τώρα? Έχουμε τώρα περάσει το 30? Έχω... Όχι. Πάω για τα 31. Μάλιστα. Τον επέρναγα ένα χρόνο. Μάλιστα. Αυτός ήταν 30, εγώ 31. Μάλιστα. Τώρα βρίσκεται η ηλικία. Λοιπόν, και τρελή και παλαβή όλη η οικογένειά του για μένα, ναι. Και όμορφη και έτσι και αλλιώς και αυτά. Να γίνει όσο γίνεται το συντομότερο γρήγορα ο Αραβώνας. Ο Αραβώνας. Εσύ τον Αραβώνα, μα δεν σου κάθε το Αραβώνα. Ναι, αραβωνιαζόμαστε. Α, πάλι με τους ίδιους συγγενείς. Με τους ίδιους συγγενείς, άλλοι ήρθαν, άλλοι δεν ήρθαν, άλλοι φύγανε αυτό. Και, με φύρτες. Αυτή μια φορά περνάγανε κάθε χρόνο. Τα τραπέζια. Τα αρνιά, τα κατσίκια, τα έτσι. Τριπλές τούρτες, τριπλές. Τώρα θα πρέπει να ήταν τετραπλή, γιατί ήταν και η τέταρτη σχέση, ναι. Όχι. Πενταπλή ήταν. Να σου πω κάτι. Οι συγγενείς και όλοι οι φίλοι που ερχόντουσαν και τα λοιπά δεν λέγαν τίποτα για την προηγούμενη. Τι να πούνε. Ναι. Τα λέγαμε εμείς. Δεν ήταν κομπάρση αυτή, ήταν η κανονική σου. Δεν είχες φέρει. Όχι, δεν βάζανε λόγια και να γίνει κοτσομπολιό, ας το πούμε. Σου λέει, προσπαθεί για να κάνει ένα γάμο, γιατί είμαι υπέρ της οικογένειας. Δεν είμαι κατά της οικογένειας. Θέλω να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά. Τώρα έχω μεγαλώσει. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Τέλος πάντων. Για παιδιά, ναι, ίσως. Και γίνεται και αυτός ο Αραβώνας. Γιατί χάλασε εσύ όλο αυτός? Χάλασε ενώ κάναν οι δικοί του... φασαρία, ας πούμε, για να με κάνουν νύφη. Ναι. Τελικά, ας πούμε, όχι. Γίνεται. Και του λέω, πρέπει να συντομέψουμε... Το γάμο. Το γάμο.
γιατί μεσολαβεί κάτι άλλο. Τι? Εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Και επειδή δεν τους ρωτήσαμε, ναι, ο λεγόμενος Μπαμάκης αυτός. Μάλιστα. Τι να τους ρωτήσεις, αφού είχατε με ραβωνιαστεί. Ναι. Okay, θα μπορούσε να προχωρήσετε στο γάμο μετά. Ναι. Και επειδή δεν τους ρωτήσαμε, και ετοιμάσαμε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, όλα τα γυαλικά και τα επιπλέον άλλα που μου λείπανε. Ναι. Και τα φτιάξαμε όλα κομπλέ. Το όνομα Γάμα. Από εκεί βγαίνουν πολλά Γάμα. Όχι πάρα πολλά. Πάντως τέσσερα βγαίνουνε. Μέσα στα τέσσερα είναι και ένα από αυτό. Λοιπόν, και ναι, κάνουμε. Βγάζουμε τις άδειες. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι για αυτό που είπες πριν, αλλά κάτι ξέρεις εσύ. Okay. Γιώργο, το ρίχνεις στο σωτάκι σου. Μη λες, άστο. Μου πεις μετά εμένα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται όλες οι ετοιμασίες, μέχρι και τα προσκλητήρια, μέχρι και η κουμπάρα, τα ωσκορέστη. Καλά, εσύ είσαι εξπέρ πια, έτσι, στην προετοιμασία. Ναι. Το πια. Καλά, λέμε πια τώρα, σύμβουλος Αραβώνα γίνεσαι, εσύ για πλάκα, μπαμ, μπαμ. Δεν θα με κοροϊδέψεις άλλο. Ναι. Πάει, αρκετά με κοροϊδέψε ο ναι, πρώτος. Και ο δεύτερος, ο τρίτος. Ο τέταρτος, που είμαστε στον πέμπτο τώρα. Ναι. Και όχι, αυτός είναι ο τέταρτος. Στον τέταρτο, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Του λένε και αυτονού ότι επειδή σκάναν σαν τρελή, γιατί δεν τους είπαμε ότι παντρευόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Την ημερομηνία Σεπτέμβριο. Η κατάληξη 20, είναι. Ναι. Γιατί παντρευόσαστε, γιατί εκείνο το άλλο, γιατί δεν μας το είπατε. Ναι, 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 ναι. Και τελείωσε. Και να με βρίζουν. Άρα, ότι τελείωσε ο Αραβώνας εκεί. Ναι, και τελείωσε και εκεί. Μάλιστα. Με τις ηχήσεις, με όλα αυτά, έφυγε και εκείνο. Εσύ έπεσες ψυχολογικά. Έπεσα πάρα πολύ. Εκεί πρέπει να έπεσες, ε. Πάρα πολύ. Εκεί πρέπει να έπεσες, ναι. Τραπεζαρίες, σαλόνια, όλο, όλο, όλο το σπίτι και τον ηφικό επάνω στο κρεβάτι. Ναι. Και περιμέναμε το Σαββάτο που ήταν 29 Σεπτεμβρίου να γίνει ο γάμος. Είχες αγοράσει νηφικό, έλεγα εκεί. Ναι, τα πάντα. Δεν το φόρεσες ποτέ. Στρώθηκε, ήταν στρωμένο το κρεβάτι με λουλούδια, με κουφέτα, με ρύζια, με τα πάντα. Και πάνω τον νηφικό. Να γίνει την Πέμπτη το στρώσιμο του κρεβατιού εκείνο το άλλο. Έγινε. Α, έγινε και στρώσιμο. Ναι. Και ήρθαν όλα τα πράγματα, φωτιστικά, τα πάντα. Εντάξει, μιλάμε για όλη την παραγωγή έτοιμη. Ναι. Και δεν βγήκε στον αέρα ποτέ το πρόγραμμα αυτό, ε. Όχι. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω. Ναι. Και τον απειλούνε. Ναι. Και αυτοί. Ότι θα τον αποκληρώσουμε. Ας τον τώρα, τελείωσε αυτός, πάει. Από ό,τι κατάλαβα έγινε, όχι, φώτεψε. Αυτός που... Δεν είναι ο εκείνο που. Παιδί μου, στον τέταρτο είμαι, ξέρω πολύ καλά τι μου γίνεται. Ναι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, τελειώνει αυτός, ο μαμάκιας είναι αυτός. Ναι, ο μαμάκιας. Πάμε, συνεχίζουμε παρακάτω, πάει κι αυτός. Τώρα λέω. Έχουμε κι άλλον Αραβώνα. Ναι. Δεν σε πιστεύω, φίλη μου. Ναι, ναι, φίλε, δεν να σε το πιστέψεις, αγάπη μου, προχώραγα. Ναι. Λέω, δεν σταματάει. Έπεσες λίγο, αλλά ξανά ναι, για λίγο καιρό ξαποσταίνει. Και κάτσε ξανά στα πόδια σου. Κάτσε στα πόδια. Μάλιστα. Κάτσε καλά στα πόδια σου. Κάτσε στα πόδια ναι, σου. Αυτό έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου. Και προχώρα, και προχώρα. Ναι. Τώρα έχω μεγαλώσει πια. Ναι. Γιατί τι ήταν... ηλικία έχουμε εδώ τώρα. Τώρα έχουμε φτάσει στην ηλικία το 47. Στα 47 σου. Ναι. Ας σου πήρε πάνω από 15 χρόνια να ξεπεράσεις. Όλα αυτά που γίνανε στα προηγούμενα. Σε ρίξανε. Με ρίξανε πάρα πολύ ψυχολογικά. Ενώ τα προηγούμενα μου τα έχεις πάει παπαπαπαπα. Ναι, ναι. Τώρα έκανες κοιλιά μεγάλη. Ναι. Ακόμα πιο μεγάλη κοιλιά έγινε. Μη με πας εδώ ναι, θέλω. Είσαι 47 τώρα. Ναι, 47. Και ξανά κάτι και έρχεται. Και λέω τώρα, ναι, αφόσον με απογοητεύσαν οι άντρες οι Έλληνες ναι, και μου κάνανε διάφορες ιστορίες. Πάω σε άλλο δαπό. Καλά εξηγήθηκες. Αιγύπτιο. Ωραίος. Ωραίος. Δεν έπινε, δεν κάπνιζε, ναι, δεν. Ναι, 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 δεν ήξερα όμως τη γλώσσα να μιλήσω. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων, σαν μεσολαβήτρια έβγαινε η ανιψιά του. Μάλιστα. Και μαθαίνω πολλά και διάφορα την ίδια ώρα που παντρεύεσαι. Παντρεύεται με έναν, ναι, παντρεύεται μετά από μία ώρα σε έναν, την άλλη ώρα ναι, για πλάκα. Σένα,
Και την άλλη ώρα με σένα. Τώρα για πλάκα σου λέω. Και κάνει και όπισθεν και ξαναψιλοπαντρεύεται και ξαναβάζει. Τι λέω. Και εγώ τώρα κάθομαι και κάνω και χαρτιά. Ασχολούμε να πούμε. Και λέω, θα κρατήσει εσύ τη θρησκεία σου και εγώ τη δική μου. Ναι, μανούρα μεγάλη. Ναι. Και θα κάνουμε πολιτικό γάμο. Mm. Έχω φτιάξει όλα τα χαρτιά στη Δημαρχία. Τον αραβωνιάστηκε, σκεφτόνε. Ναι. Αλλά οι Βέρες τώρα. Μου λέει, ναι, είναι ακριβά εδώ πέρα τα χρυσά. Και του γυρίζω και του λέω, θέλω σταυρό, θέλω δαχτυλίδι, μονόπετρο κιόλας, απαιτητική, σκουλαρίκια. Θέλω περιδέριο, θέλω βραχιόλι. Όλα, ό,τι υπάρχει το θέλω. Και χρυσό ρολόι, ναι. Και να έχει και διαμαντόπετρες. Ναι. Εντάξει, λέει, θα τα παραγγείλουμε, ναι. Και τις Βέρες, ναι. Εκεί πέρα, σε μια καρδιά, λέει, βελούδινη. Ναι. Λέω, εντάξει. Σε πόσες μέρες θα έρθει το staff? Ναι. Λέει, το πολύ σε 10 μέρες θα είναι εδώ. Mm. Θα μας τα φέρει, λέει, ο άνθρωπος. Από την Αίγυπτο. Ναι. Mm. Περνάει μια εβδομάδα. Yeah. Περνάει η δεύτερη εβδομάδα. Mm. Και λέω, τι γίνεται. Ακόμα να έρθουνε. Και με τα πόδια με ερχόντουσαν. Τα χρυσαφικά να πούμε. Μόνα τους να ερχόντουσαν, ναι. Θα είχαν έρθει. Ήρθανε ποτέ, Όλγα? Όχι. Δεν τα είδαμε ποτέ. Δεν τα είδαμε ποτέ. Διότι ουδείς επτόχευσε τάζοντας. Λέει, έπαθε ατύχημα. Ναι. Τώρα θα τα φέρει άλλος. Τύχαινε άλλο. Άλλο εδώ δεν πάει άλλο. Ναι. Τώρα έχει στρωθεί και το σπίτι για δεύτερη φορά. Πάω για διαφημιστικό διάλειμμα. Πάει σε τρέλανα. Δεν σε πιστεύω. Και αυτόν τον χώρισες μετά. Τον αραβωνιάστηκε στον αέρα. Το μενεπέταξε και με τις κλωτσιές από τα σπίτια. Πάμε, παιδιά, στο διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ. Είμαστε πάλι εδώ λοιπόν με τη φίλη μας την Όλγα, η οποία δεν έχει καταφέρει να βάλει νηφικό μέχρι τα 63 της χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο την απασχολεί πάρα πολύ. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στον 5ο, αν δεν κάνω λάθος, αραβώνα, με τον, ναι. Αιγύπτιο κύριο, ναι. Ο οποίος περιμένουμε να μας φέρει τα χρυσαφικά και δεν τα έφερε ποτέ. Ναι. Και οπότε, χωρίζεις και με αυτόν λοιπόν. Είδα μεγάλη κοροϊδία, ναι. Του λέω, μάζευε τα και δρόμο, γιατί αρκετά. Και να τρέχω τώρα στη Δημαρχία να τα ξεγράψω και κοινωνικά. Α, άλλη μανούρα αυτή, ναι, βέβαια, γραφείο Κρατηλίκη. Ναι, για να μην γράφομαι μέσα στα χαρτιά παντρεμένη, βέβαια. Ενώ δεν είμαι. Βέβαια. Τέλος πάντων, πάει. Τρώω μεγάλο χαστούκι, ναι. Και κάνω stop. Από το 97, ναι. Μέχρι σήμερα. Απογοητεύτηκα τελείως. Ναι. Και λέω, ενώ μέχρι τότε, ναι. Το πάλευες πολύ, ναι, όλα. Ναι. Και πολύ έντονα και πολύ, ας πούμε, πλουσιοπάροχα και πολύ όλα πολλά. Και αφού με απογοητεύσανε, με πήρε κάτω βόρτα. Είσαι στην Όφα τώρα 17 χρόνια. Ναι. Και λέω, ας κάνω μια προσπάθεια. Γιατί έχω αυτό τον καημό να φορέσω νηφικό. Δεν θα κάνω οικογένεια. Να βρεθεί ένας σωστός, καλός άνθρωπος. Ναι. Να σου φύγει και σε ένα τρέλα, ρε, ναι, παιδί μου, το, ναι, θέλεις, το καταλαβαίνω. Ναι. Να φορέσω και εγώ αυτό το περιγόητο για μένα νηφικό. Μάλιστα. Αυτό αποτελεί σημαντικό πράγμα για σένα, ναι, έτσι. Ναι. Και να ευχαριστήσω και την ψυχούλα της μάνας μου που βρίσκεται εκεί πάνω, που είχε καημό, γιατί ήμουν η μοναδική ανάμεσα σε δύο αγόρια, η κόρη που ήθελε να παντρέψει. Η οποία μάνα είχε έρθει σε όλους τους αραβώνες. Ναι. Τους είχε δει όλους τους αραβώνες. Όλους. Και ήθελε να γίνει. Το έζησε το έργο όλο. Όλο. Και από εκεί που είναι. Πάντως από αραβώνες είναι. Είμαστε χορτάτοι. Δεν θέλουμε άλλον αραβώνα. Θέλουμε γάμο. Λοιπόν, άκου τώρα. Και να ανέβω τη εκκλησία στα σκαλιά και να φορέσω. Αν παντρευτείς, Ολγάκη, έχω έρθει μαζί σου οπωσδήποτε στο γάμο. Όχι, όλοι θα έρθετε. Όλοι θα είμαστε εκεί. Όλοι θα έρθετε. Όλοι με τρέλα. Όλοι είσαστε από σήμερα προς. Τώρα, μέχρι το τέλος της σεζόν. Και επειδή εσύ το έχεις βάλει σκοπό, ναι. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ούτε στα νηφικά, ούτε στους γάμους, για να σου πω την, ναι, αλήθεια μου. Πιστεύω όμως στο στόχο που βάζει ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Διότι μπορεί να είναι ακόμα και παράλογος ένας στόχος, μπορεί να είναι και να μην είναι έτσι και κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό ιδιαίτερος. Όμως εσένα την έχει δώσει και θέλεις να βάλεις τον νηφικό σου. Ναι. Και άμα αλλάξεις τα 63 σου. Να γίνω νηφούλα, ρε παιδί μου, να δω στον καθρέφτη τον εαυτό μου. Τώρα. Και ότι ντύθηκα νηφούλα, ότι πάω τώρα στην εκκλησία. Έχω την εντύπωση ότι να βγω από την εκκλησία και να τώρα. Πω. Επιτέλους. Φοράω. Τη Βέρα σου και τον, ναι, νηφικό σου. Ναι. Λοιπόν, άκου.
Όση ώρα μιλάμε, έχουν πάρει μερικοί. Είδε τόσο καιρό πρέπει να έχει βγει, εσύ, Όλγα. Γιατί σε έφαγε και εσένα η ευγένεια και να δίνει προτεραιότητα στου άλλου και στου άλλου. Δεν είδε που κόντευα να λιποδημήσω εκεί μέρα. Γιατί είχα πάθει τρακ, είχα πάθει σοκ. Μα και εσύ πια ήθελε όλο. Πώ θα βγουν οι άλλοι, πώ θα προ. Και έπρεπε, θα είχαμε πάθει πολύ. Α, σε λέω να ανέβω διαφορετικά. Σα έμαθα όλου. Σα έχω σαν αδέλφια μου όλου. Εγώ, παιδί μου, πώ θα μου. Τώρα που δεν θα μου ξανάρθει να δω τι θα κάνω. Όχι, δεν. Θα άρχισε τα Σαββατοκύριακα. Κανονικά. Τώρα. Γιατί σας αγαπάω σαν μια μεγάλη οικογένεια, γιατί είσαστε πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι. Και είναι όλοι και κυριαστές, να ξέρεις, έτσι, μην κοιτάζουμε. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Νιώθω σαν να είμαι σε μια μεγάλη οικογένεια. Πάμε στο διατάφτα. Έχουν πάρει κάποιο τηλέφωνο. Από αυτούς όμως όλους, γιατί όση ώρα μιλάμε εμείς στον αέρα, τα κορίτσια τα δικά μου πάνω, ξέρεις, ψάχνουνε τι παίζει. Ένας όμως φαίνεται να έχει ενδιαφέρον. Να τον βγάλουμε στον αέρα να τον ακούσουμε. Γιατί και δεν τον ακούω. Γιατί θα χάσουμε τίποτα. Ή μήπως θα τον αγωνιαστούμε. Τόσα χαστούκια έφαγα η κακομοίρα. Λοιπόν, αλλά θα το πάμε για γάμο. Το λέω. Καλησπέρα σας, κύριε μου. Καλησπέρα. Μ' αρέσει δυναμικός. Ναι. Ωραία. Ποιος είστε, μεσχιέ? Ο Θανάσης. Τι κάνετε, κύριε Θανάση, καλά είστε? Πολύ καλά. Τι ηλικία έχετε, κύριε Θανάση μου? Ακριβώς την ίδια ηλικία έχω. Α, τι ωραία σύμπτωση. Και έχω ακούσει όλη την εκπομπή σας. Ό,τι έχει πάθει η κυρία, ναι, ναι. Έχω πάθει εγώ με τις γυναίκες. Τι λέτε, κύριε Θανάση, τι έχετε πάθει? Βεβαίως. Τα ίδια κι εσείς? Τα ίδια. Τι δηλαδή, αραβώνες? Αραβώνες και μόλις ήταν ο γάμος, γιατί εγώ δούλευα έξω. Και όταν ερχόμουν και κανονίζαμε να γίνει ο γάμος, κάτι γινόταν. Για ρώτες, εγώ ντρέπομαι να ρωτήσω. Εσείς δεν είναι. Και μένω εδώ στην Καλκίδα μόνος μου, έχω ένα χτήμα μόνος μου για πάρτι μου. Δηλαδή δεν παντρευτήκατε ποτέ, κύριε Θανάση? Όχι, όχι, δεν έχω πάει εκκλησία. Το κουστούμι όπως το έχω, γαλλικό το έχω μέσα στη θηρίδα. Τι, αυτό είναι συγκινητικό όμως τώρα, δεν το πιστεύω. Συνονοημένοι είμαστε. Δεν το πιστεύω. Να σας ρωτήσω, κύριε Θανάση μου, αλήθεια μας λέτε. 30 χρόνια έχω το κουστούμι και το παπούτσι μέσα και πέρυσι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μου λέω, δεν είναι φορεμένο. Δεν πειράζει, λέω, κάθε χρόνο το σινιάρο. Θα σου βάλω, μου λέει, και αρώματα. Ναι. Βάλω τη θέση, κοπέλα μου, και το κλείσω στο φερμάρ. Πώς θα το πάω στο ύψος τώρα. δουλεύετε εσείς, κύριε Θανάση μου? Όχι. Έχω καταθέσει να πάρω τη σύνταξή μου και έχω ένα χτήμα εδώ πέρα και δεν πάω στο μανάβι. Καλκίδα είναι πολύ ωραία. Μάλιστα. Πώς είναι η ζωή σας? Η ζωή μου είναι μέσα σε ένα παράδεισο. Α, ωραία. Πώς έχω είστε δύο, έχω τις πάπιες μου, έχω τα ζωά, τις κότες μου, έχω τα σκυλάκια μου. Για τα δεύτερα έχω για να κλείσω. Πώς θα του το φέρω το ύψος? Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Να σε ανάστημα έχετε. Να γνωρίσω την κυρία να έρθει, να δείτε μόνο. Άμα δείτε, ελάτε εδώ στο χτήμα και κάνουμε το γάμο εδώ. Ό,τι θέλετε. Πόσο μου είπατε, τι ηλικία, Το 50. Μάλιστα. Βγαίνοντας 50, το 10ο. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Εμείς κλείνουμε τώρα την εκπομπή. Τι ύψος έχετε, κύριε Θανάση μου? Αν θέλει και μπορεί να επικοινωνήσω με την κοπέλα, να της δώσει το τηλέφωνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, να έρθετε όλα να τα δείτε. Άλλο να δεις και άλλο να λέμε. Ωραία. Τι ύψος έχετε έτσι για την ιστορία? Ορίστε. Λέω, είστε ψηλός άντρας, λίγο πιο κοντούλης, πώς είστε? Όλοι με κάνουν για 40 ετών. Δεν το λέει. Όχι, όχι. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Πάμε. Πάμε, πάμε, τηλεθεατόπλα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 5. Δεν μας το λέει. Τι να το λέει.